Έλα, Σταύρος Κόλγας, Γιάννης Γιαννούλης, εδώ είμαστε. Όχι, είναι στα 7 λεπτά μετά τις 10. Μπαλαντέρ. Στα 20 λεπτά τις 10. Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα, εντάξει, είναι τρίτη βράδυ. Με λίγο μετά τις 10 είναι ο Μπαλαντέρ. Με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Βασίλη Καβαδία. Όλα είναι το ίδιο. Το μόνο διαφορετικό. Σημασία που ήσουν, αδιαρά. Άδεια, γιατί έχει πολύ καιρό να πάρει. Πόσο καιρό να πάρει άδεια, 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες και να πάρει άδεια. Πήγε να ψηφίσει, ρε φίλο άνθρωπο. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Πήγε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Αλήθεια είναι αυτό. Βασίλη, εδώ ψηφίζεις. Ετεροδημότης. Εδώ, Δήμο Θεσσαλονίκης. Μένεις και κέντρο, έτσι. Οκ, okay, εντάξει, όλα καλά. Προς ανατολικά μένει. Οκ. Okay. Τι γίνεται, τι έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Στον απόϊχο των εκλογών. Στον απόϊχο των εκλογών, ρε φίλε. Εντάξει. Επειδή η περίπτωση έτσι, και η κατάσταση βασικά χρήζει ανάλυσης και σχολιασμού, φωνάξανε. Οι θύνοντε του ραδιοφώνου, εκτάκτο σήμερα 8-10. Πολύ σωστά, ναι. Εντάξει. Από του ανθρώπου που μπορούν να μιλήσουν και τα πάντα. Από του ανθρώπου που μπορούν να μιλήσουν και τα πάντα. Έτσι. Βέβαια. Να καταπιαστούν με τα πάντα. Βεβαίω. Και στην προκειμένη περίπτωση. Να εκτεθούν με τα πάντα. Να εκτεθούν με τα πάντα. Να τσαλακώσουν του εαυτού του, θα λέγαμε. Εντάξει. Σαν καλοσυδερωμένα πουκάμισα. Και να αναλύσουν και να σχολιάσουν το θέμα των τελευταίων 24 ώρων. Εντάξει. Που είναι. Θέλω να πω πάρα πολλά μπράβο στον δικαστικό αντιπρόσωπο που είχα στο εκλογικό μου κέντρο, ο οποίος παρουσιάστηκε το πρωί πολύ ωραία εκεί πέρα. Γεια σας, είμαι ένα πνευματικό μέλος, πολύ ωραία. Γιάννη, ήρθατε. Έρχεται μετά από λίγο, μου λέει: μπορείς να φύγεις, άσε με ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω μαζί σου. Λογικά γύρω σε 7 θα σε χρειαστώ. Πολύ ωραία. Όποτε θέλετε να με πάρετε, ναι, του δίνω το τηλέφωνο. 5 ώρα προφανώς και έφυγα από το χώρο, γιατί πια έχει περάσει η ώρα. Σε πήρε τηλέφωνο. Βαρέθηκα, δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο. Ωραία. Ωραία. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία στην Εφορευτική Επιτροπή χθες. Μπράβο. Τζάμπα το ταλαιπωρία. Εγώ πάντως, να ξέρετε, παιδιά, ήμουν κύριος, εμφανίστηκα. Δεν ήμουν ούτε χαρτιά έφερα, ούτε τίποτα. Πολλοί δεν πήγανε. Γεια σας ήρθα. Θα πάθουμε εδώ πέρα. Γεια σας ήρθα, παιδιά, εδώ είμαι διαθέσιμος. Αβέλα. Γιάννη, ήρθα, ρε. Βασίλη, δώσε λίγο το χαλί. Δώσε λίγο το χαλί. Έλα και να πάθουμε τίποτα με αυτό εδώ πέρα να πούμε τώρα αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι, σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Ναι, σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, παράδειγμα μέχρι τις 10. Λάρισα Παναθηναϊκός 0-1. Από ό,τι βλέπουμε στην ώρα. Νίκο, τι πιστεύεις ότι είναι το διακύβευμα των εκλογών η επόμενη μέρα, πώς τη βλέπεις? Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ερώτηση στον Παρπονιάρη. Γιάννη του. Ναι, Νίκο, ποια είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, Νίκο? Το διακύβευμα, Νίκο, είναι. Θες να μιλήσω ξύλινα δημοσιογραφικά? Ναι, 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 ναι. Στο πιο χαλαρό. Ναι, θέλω ξύλινα δημοσιογραφικά σε πολλές φάσεις. Ένα βατερλό για την. Αυτό το βατερλό, ρε φίλε. Βατερλό. Δεν έπαιξε πολύ χθες, είναι η αλήθεια. Συντριβή, διάβασα, χαόδης διαφορά κτλ. Το βατερλό λοιπόν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Γιατί θα πάρω θέση σήμερα. Δεν θα πολιτικοποιηθώ, αλλά θα πάρω θέση γιατί κάποιοι προσπαθείτε το τελευταίο διάστημα να μας παρουσιάσετε την πραγματικότητα με τη δική σας οπτική γωνία. Γιατί ωφελείστε τα τελευταία χρόνια μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ελπίζω ότι θα ωφεληθείτε από μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν παίρνετε ένα πεντάρικο, να πεις τουλάχιστον. Δεν παίρνετε ένα πεντάρικο. Ούτε καν πεντάρικο. Εγώ θα προλάβω, ναι. Για να μην πει κάποιος εμένα νεοδημοκράτη, εντάξει, εγώ θα προλάβω κάποιους και θα πω ότι δεν λέω τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται και φάνηκε και χθες. Ναι, λοιπόν, τώρα που ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, έρχεται ξανά στο προσκήνιο και είναι έτοιμη να αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθούν και τα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και η Νέα Δημοκρατία γενικότερα δεν είναι και ένα κόμμα το οποίο στις τελευταίες θητείες σου έδινε πολύ αισιοδοξία και πολύ ελπίδα. Είναι ακόμα, τρεφίλε, ξέρεις τι με το συγκεκριμένο κόμμα, ότι ενώ είναι μόνιμα από τότε που υπάρχει κόμμα εξουσίας, άσχετα να ήταν δεύτερο πολλά χρόνια, και έχουν γίνει τόσα πράγματα, ειδικά από το 10 και μετά. Σε δεκαετία φτάσαμε, φίλε, 19. Στα μέσα του 19 είμαστε, έτσι. Αν σκεφτείς από την κρίση, ας πούμε, του 10. Όντως, 11 χρόνια μετά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, φίλε, είναι πάντα εκεί. Παράδοξο για μένα, ωραία, παράδοξο ειλικρινά, αλλά είναι εκεί. Δηλαδή το Πασόκ έχει φαγωθεί. Έχει αλλάξει όνομα. Τέλος πάντων, okay, ρε παιδί μου. Είχε αλλάξει όνομα και τυπικά και ουσιαστικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση προέκυψε και ένα άλλο κομμάτι, ναι. Και εμφανίστηκε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι εκεί, ρε φίλε. Το οποίο σου λέω για μένα είναι παράδοξο. Αλήθεια το λέω ότι είναι παράδοξο. Μου φαίνεται εμένα παράδοξο. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που τον δουλεύουμε πολύ στο αθλητικό κομμάτι. Βγάζει σταθερότητα. Ναι, παραδόξως βγάζει. Βγάζει σταθερότητα σε σχέση με άλλα κόμματα, δηλαδή το Πασόκ που έγινε Κινάλ. Η ΣΥΡΙΖΑ.
Ή κάποιο άλλο. Ναι, ναι, ή το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το παλιό ΠΑΣΟΚ βασικά. Ναι. Ή το ΚΚΕ, ας πούμε, ή η Χρυσή Αυγή που κι αυτή ευτυχώς ξύπνησε ο Έλληνας και άρχισε να τη ρίχνει λίγο τη Χρυσή Αυγή ως πολύ, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα αρνητικό σε βαθμό έτσι υπερβολικό για άλλο κόμμα. Αλλά εντάξει, αυτοί καλά να πάθουν. Βασίλη, θα ασχοληθείς λίγο με κάτι, με ένα σημαντικό θεματάκι. Βασίλη, κλείδω στην πόρτα. Βάλε, φίλε, λίγο Κοσμοτέ και ψάξε μετά το 4 να βρούμε ένα παιχνίδι που παίζει ένα μπασκετάκι. Ξέρεις, λοιπόν, τα αγαπημένα μου. Χιμ και Ούνιξ Καζάν. Δημήτρης Πρίφτης, βέβαια. Μετά το 4, ψάξε κάπου εκεί θα είμαστε. Γιατί παίζει τώρα. Για πες. Το πρώτο που θέλω να πω. Ναι, ναι. Γιατί χθες είναι δικασία, θα πούμε πολλά και συνέχεια βέβαια. Είναι ότι. Ταλαιπωρήθηση καθόλου γενικά. Όχι. Όχι ιδιαίτερα. Ναι. Πήγα, τι ώρα πήγα. Πήγα κατά τις 5, δηλαδή ήθελα να πάω πιο νωρίς που πέφτει η κίνηση το μεσημέρι παραδοσιακά. Ναι. Αλλά πήγα προς το τέλος που πάνε όλοι της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Αλλά πόσο έκανα μέσα. Κάνα 20 λεπτό. Παραπάνω δεν. Okay. Απλά λίγο χάθηκα. Επειδή σε ευρωεκλογές ήταν τόσα πολλά. Ναι, σε ευρωεκλογές η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο πίκρα κατάσταση. Τόσα πολλά. Και έψαχνα αυτό που ήθελα να βρω. Εγώ μπήκα στη θέση της γιαγιάς και του παππού δηλαδή, που θα έρχονταν να ψηφίσουν και έλεγα πώς θα το βρουν, ρε φίλε. Πού δηλαδή. Είναι, ρε φίλε. Πού είναι, πού είναι. Πολύ πράγμα, όντως. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι είναι και οι, οι τοπικές. Πώς λέγω, όχι οι δημοτικές. Κοινοτικές, παύλα διαμερισματικές. Ναι, ναι, αυτές που ήταν και αυτές. Πώς δεν φίλε. Έτσι θυμόμουν. Την προηγούμενη φορά. Έτσι θυμόμουν να κάνω. Να σου πω κάτι, αυτή τη φορά είχαμε πολλά χρόνια να ψηφίσουμε και βγήκα λίγο εκτός ρυθμού. Δεν ήταν όπως μέχρι το 2015 που ψηφίζαμε μια φορά το χρόνο ή και δύο κάποιες φορές. Ναι. Εντάξει. Πριν πάω σε άλλα ζητήματα και σχολιάσω λίγο επιλεκτικά κάποια πράγματα, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, σαν δικό μου συμπέρασμα, είναι ότι για μία ακόμα φορά ο ελληνικός λαός ψήφισε, όπως συνηθίζει άλλο στα τελευταία 10-15 χρόνια, ψήφισε αντιδραστικά. Δηλαδή, το 2015. Η πλειοψηφία του. Ναι, η πλειοψηφία του ψήφισε αντιδραστικά. Δηλαδή, το 2015 είχαν όλοι συγχαθεί τις δύο παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας, τη Νέα Δημοκρατία που ήταν τότε στην εξουσία και το ΠΑΣΟΚ πιο παλιά. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έταξε ένα σωρό πράγματα, τα οποία βέβαια τα περισσότερα μετά τα πήρε πίσω, και τώρα ξαφνικά άρχισε να δίνει κάτι, κάποια αρκετά για να σώσει ό,τι σώζεται. Λοιπόν, πούλησε την ελπίδα, πιάστηκε ο Έλληνας από την ελπίδα και εγώ τον δικαιολογώ σε έναν βαθμό, γιατί είχε φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Πιάστηκε λοιπόν από το επαναστατικό αυτό το revolution που το έβγαλε ο Τσίπρας, το οποίο βέβαια στη συνέχεια δεν υπήρξε ποτέ revolution με τα γκούμπα κυρία Μέρκελ. Τον ψήφισε, οκ. Okay. Απογοητεύτηκε αυτή την τετραετία. Φυσιολογικά απογοητεύτηκε. Και πήγε στην άλλη πλευρά πάλι. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο. Οι ευρωεκλογές είναι μια διαφορετική διαδικασία, γιατί πάει περισσότερο στα πρόσωπα που είναι στο εκάστοτε ψηφοδέλτιο. Δηλαδή δεν πήγε τώρα κάποιο στη Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη. Πήγε αντιδραστικά κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε επειδή είχε και κάποιους γνωστούς ή κάποια πρόσωπα που του αρέσουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνείς μέχρι εδώ? Απλά ο Έλληνας δυστυχώς στην Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα, ψηφίζει αντιδραστικά. Είναι λίγο να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία τώρα να κρίνω το πώς ψηφίζει ο άλλος. Και... Εγώ αυτό βλέπω. Ναι, οκ. Okay. Εγώ δεν ψηφίζει να, τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δική μου τη λογική. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας η πλειοψηφία του πιστεύει τη Νέα Δημοκρατία. Απλά ναι, δεν πιστεύει okay. Το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, okay. Και δικαιολογημένα δεν τον πιστεύει. Φυσιολογικό είναι αυτό. Για γιατί μένα. Ναι. Δεν ναι. Δε ξύπνησε ξαφνικά μια μέρα όχι. Και όλοι βγάλαν το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων ότι δεν έκανε αυτά που είπε. Πραγματικότητα είναι. Ή τέλος πάντων από όλα όσα είπε, έκανε απειροελάχιστα. Είναι ένα κόμμα το οποίο. Είναι στελεχωμένο από το παλιό ΠΑΣΟΚ. Ναι, επίσης, πολλοί κάνουν ένα λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ και τον μπερδεύουν με τον πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώτον εκλογών. Άλλο εκείνο. Εκείνο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό εκείνοι οι 6 μήνες. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό τα τελευταία 4 χρόνια. Όχι 4, σχεδόν 4 χρόνια. Okay. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να, ήθελε να πάρει την εξουσία. Πάτησε στον απεγνωσμένο Έλληνα που έψαχνε από κάπου να πιαστεί. Του έδωσε κάτι να πιαστεί. Φυσικά δεν το υλοποίησε μετά. Εγώ θα πω ήταν και πολύ πιο άγρια τα χρόνια τότε. Εντάξει. Σε σχέση με τώρα. Σίγουρα. Δεν είναι πιο άγρια η κατάσταση. Ήθελε να δοκιμάσει. Όχι ότι τώρα είναι καλά. Κάτι καινούργιο. Έτσι, απλά τότε ήταν πιο άγρια. Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν πιο άγρια τα πράγματα. Απλά τότε. Όσοι τόσο καιρό και εδώ, εντός πόλης, προσπαθήσατε το τελευταίο μήνα, ενάμιση, να μας πείσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα μας για κάτι καλύτερο και ότι τώρα μπαίνουμε σε μια καλύτερη έτσι, πορεία. Όχι. Και σας λέω πάλι, δεν είμαι τη Νέα Δημοκρατία, δεν είμαι τίποτα. Το έχω ξαναπεί άλλο. Υπάρχει κόμμα το οποίο έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί. 3 εκλογές σε ρί, δεν νομίζω. Το ΠΑΣΟΚ 2.
σίγουρα. Δύο, Νέα Δημοκρατία 2 ή όχι. Όχι. Δύο και η Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Πότε, ρε. Το 4 και μετά το. Όχι. Αφού είχε βγει ο Γιώργος μετά. Γιουργάκης. Ναι. Γιουργάκης μετά. Τέλος πάντων. Οκ, ό,τι και αν είναι, παιδί μου. Και έτσι. Μετά. Ο καθένας ψηφίζει με τα δικά του κριτήρια. Έτσι. Εγώ ελπίζω τουλάχιστον. Καταρχάς είναι καλό το ότι είχαμε. Δεν είχαμε καμιά αποχή 50%. Όχι, όχι. Όχι ήταν μικρή το 42. 42 ήταν, αλλά και πάλι. Αλλά οκ, okay, δεν ήταν τόσο χάλια τα πράγματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Χρυσή Αυγή μου που μου κάθεται στο λαιμό, ειλικρινά σου μιλάω. Και με όλους μας, εντάξει. Τους περισσότερους βασικά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν αντιλαμβάνουν. Και το γεγονός ότι πήγε Πέμπτη, μακάρι να συνεχιστεί και στις. Είναι από τα πολύ θετικά των εκλογών. Ακριβώς. Να συνεχιστεί και στις βουλευτικές όταν γίνουν αυτές 30 Ιουνίου, 7 Ιουλίου, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Κάπου εκεί. Πάσουμε τρίμερο. Αλλά. Για μένα να πάει και πιο κάτω αυτό. Τώρα όλα τα άλλα, σου λέω, ο καθένας. Μακάρι για μένα όσοι πήγαν να ψηφίσουν εχθές και ψήφισαν να είχαν καθαρό μυαλό και να ήταν τόσο αποφασισμένοι για αυτό το ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Το πώς ψηφίζει ο καθένας και ποια είναι τα κριτήριά του. Δεν το ξέρω. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει πλέον όμως να έχουμε ψηφοφόρους του ενός μεγάλου κόμματος, να το πω έτσι, σε κάποιες εκλογές και στις επόμενες να έχουμε ψηφοφόρους του άλλου μεγάλου κόμματος είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, να πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο τι γίνεται πλέον. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμοι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία τώρα και θα ψηφίσει. Φυσικά. Και στις βουλευτικές εκλογές θα γίνουν. Και μπορεί σε 4 χρόνια, επειδή έτσι λειτουργούμε, αυτό που έλεγα πριν αντιδραστικά, να ψηφίσει κάτι άλλο. Μπορεί να ψηφίσει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Μπορεί να ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ. Μέχρι γιατί το ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει. Το είδατε ότι φέτος ανεβαίνει σταδιακά. Εντάξει, πήρε λίγο κεφάλι, πήρε λίγο τα πάνω του. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Εντάξει, με τη Φόφη δεν θα βγει ποτέ έτσι. Καλώς τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, και όταν επιστρέψουμε το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε αμέσως, θα μιλήσουμε και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και μια παρατήρηση που μου έκανε ένας φίλος μου χθες το βράδυ και μου την έκανε και ο Νίκος τώρα λίγο πριν μπούμε, πολύ εύστοχη, για να το ποδοσφαιροποιήσουμε, γιατί εγώ. Δεν είναι θέμα ποδοσφαιροποίησης, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Τώρα θα. Όχι, συγγνώμη, σε διακόπτω, για να μην το πείσει, θα το πω εγώ. Εντάξει. Μια συγκεκριμένη πλευρά στην πόλη επέλεξε να ποδοσφαιροποιήσει και να αθλητικοποιήσει τις δημοτικές εκλογές. Ενώ οι άλλοι δεν έκανε τίποτα. Είναι αυτό που είπα πριν με το Χρήστο το απόγευμα για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί που κάνανε τόσο bullying και ασκήσανε κριτική στον Ταχιάο, ξεχάσανε ένα πολύ βασικό κανόνα. Ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Υπάρχει διαφήμιση. Το όνομα του Ταχιάου με τον ένα με τον άλλο τρόπο έπαιξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Και όταν μια μερίδα της πόλης είναι κατά του Ταχιάου, η άλλη θα πάει υπέρ του Ταχιάου. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι καλό να το καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Αλλά γράφετε, λέτε. Εγώ δεν είμαι ψηφιδό Σαλονίκη και δεν είμαι τον Ταχιά, οκ. Okay. Δεν είναι ότι εγώ είμαι εδώ πέρα δημότης. Παρατηρώντας απ' έξω τι γίνεται. Και αυτό μου το λέγανε outsider τον Εύρυ και το είπε κιόλας. Εγώ πάω outsider, λέει, βγήκα πρώτος. Και έχει δίκιο. Εντάξει. Είσαι ένας απλός παρατηρητής, Νικόπαδο. Εγώ στο θέμα τη Θεσσαλονίκη, ναι, εντάξει. Εδώ δραστηριοποιούμε και κινούμε, αλλά δεν είμαι δημότης εδώ πέρα. Ναι. Αλλά τόσο bullying που έφαγε. Άλλο το να κάνει κριτική και άλλο να πάει στο επίπεδο του bullying. Τον κάνανε διαφήμιση. Και βγήκε και αποδείχτηκε. Μην πριζώνεις, παρακαλώ. Θα τα πούμε μετά. Και αποδείχτηκε. Να το πω μετά, τι αποδείχτηκε. Όχι, πες τι. Αυτό που λέγαμε πριν για το κέντρο. Το κέντρο είναι Θεσσαλονίκη, φίλε. Όποιος λοιπόν, δεν το καταλαβαίνει. Πρόβλημα. Και αποδείχτηκε ότι η Θεσσαλονίκη είναι. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, έχει πρόβλημα. Τρι-νο-μα-βρι. Το κέντρο, έτσι. Το κέντρο της πόλης ανήκει σε μια ομάδα. Φίλες και φίλοι του Λίμπερα 107,4 και έτσι θα έτσι πάμε στο break. Άλλο είναι το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο break. Για τους gossip lovers βέβαια, ένα από τα κλού της θεσινής εκλογικής βραδιάς ήταν η παρουσία Βασίλη Κικίλια και Πέτρου Κωστόπουλου στο ίδιο πάνελ. Η Κίλια ήταν με ένα ύφος παντού. Μαζευτείτε λίγο τώρα. Γιατί. Ναι, γιατί... Βάλτε λίγο ρατσί. Ναι. Γιατί θα σου αλλά ήταν φίλε ο Νίν και ο πρώην στο ίδιο πάνελ. Και Τζέννη στην τηλεόραση καρφωμένη λογικά. Πολύ καλή δουλειά έκανε η Κλίστρα σε αυτή την εκπομπή. Ναι, όντως. Δηλαδή πρέπει να νιώθει καθόλου από το τι γίνεται στη showbiz τη χώρα. Επίσης, φίλε, πλέον λυσάνε όλοι τόσο πολύ για να είναι μπροστά στην κάμερα που δεν ρωτάνε ποιοι θα είναι στο πάνελ. Εμένα δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά εμένα είναι ίσως η μοναδική φορά που κάθομαι και βλέπω πολιτικές εκπομπές. Δηλαδή, είναι στυλ δελτίου, ρε παιδί μου αυτό, αλλά είναι μετά την κάλπη. Μ' αρέσει να τα χαζεύω αυτά. Έχουν τριτζελέ γιατί έχει διαφορετικές γνώμες. Πάνε ηθοποιοί, πάνε τραγουδιστές. Έχει τον ενδιαφέρον, το έχει το χαβαλέ. Και οι τραγουδιστές πάνε και σε ευρωεκλογές στην Κοπαδόπουλο. Αλέξη Οργούλη. Πονάτε με Αλέξη. Φίλε, αυτό κάτι έχει.
Αυτός δεν είναι καλά. Είναι ωραίος, ρε φίλε. Είναι ωραίος αντίπος. Άσε που είναι ωραίος αντίπος. Τον έχεις ακούσει να μιλάει. Γιατί? Κάτι έχει αυτός. Δεν είναι. Δεν θα παίρνει τίποτα. Έχει θεματάκια. Δεν θα παίρνει τίποτα. Όχι, μπορεί να είναι μεγάλος χαβαλές ο τύπος, ρε φίλε. Είναι νομίζω πολύ μεγάλος χαβαλές. Ήταν μεγάλος χαβαλές, ήταν 25K το μήνα. Κάτι δεν μου κάθεται, δεν ξέρω, ρε φίλε. 25K ο Αλέξης θα παίρνει τώρα. Δηλαδή πάει το ηθοποιηλίκη. Τέλος. Στις Βρυξέλλες ο Αλέξης. Καλά, γιατί την κάθε μέρα εκεί θα είναι, ρε φίλε. Ζαγόρ. Καταποντίστηκε, δεν ξέρω. Το Ζαγόρ. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν βγαίνει, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει με. Η Νέα Δημοκρατία ποιον έβγαλε. Σταυρούς. Τον πρώτο είχε βγάλει τον Κυμπουρόπουλο. Κυμπουρόπουλο, την κυρία Βόζεμπεργκ, την κυρία Σπυράκη. ποιον άλλον, τον Κεφαλογιάννη. Πριν 11 ώρες έχω εδώ. Ναι. Δώσε μας νεότερο. Βαγγέλης Μημαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ που είχε το ψηφοδέλτιο, την έγραφε Ελίζα Ελισάβετ Βόζεμπεργκ Συναδεινού, δεν ξέρω εγώ πώς τη λέγανε. Ναι. Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης εννοείται. Γιώργος Κίρτσος και Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ναι. Αυτό πριν 10 ώρες έλεγε ότι ακολουθούν ο Αμυράς, ο Κερίδης, η Βίκη Φλέσα και ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Μάλιστα. Στο ΣΥΡΙΖΑ που πάει για 6 έδρες είναι ο Παπαδημούλης πρώτος, okay, που ήταν εκεί και στην προηγούμενη θητεία. Η Κουντουρά, ο Αρβανίδης, ο Κούλογλου, ο Γεωργούλης και ο Πέτρος Κόκαλης. Πετράν. Ναι, δηλαδή μπαίνει ο Γεωργούλης ξανά στις ευρωεκλογές και δεν μπαίνει η Κωνσταντίνα Ικούνευα, ας πούμε. Ναι. Τι να πω, Θεέ μου, ούτε ναι. Ο Μουζάλας, ούτε ο Δανέλης. Ναι. Ο Μουζάλας ήταν αυτός που ήταν υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο ΖΟΡ του Μεγάλου Μνημοδομένη. Ο δημοσιογράφος ποιος είναι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κούλογλου. Όχι ο άλλος, ρε. Ο Αρβανίτης. Είναι. Ναι. Είναι αυτός ο Αρβανίτης. Ναι, ναι, είναι. Δύο έδρες λέει το Κινάλ, μάλλον Ανδρουλάκης και Εύα Καϊλή. Ενώ είναι κοντά Νίκος Παπανδρέου. Ναι. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνου. Αυτός νομίζω είναι γιος του Αλαβάνου από το Κουκουέ. Και από κάτω είναι Σεμίνα Δεγινή και Λίλα Καφαντάρη. Δεν μας απασχολεί η Χρυσή Αυγή. Λίλα Καφαντάρη κάτι μου θυμίζει αυτό. Ηθοποιός. Ηθοποιός, μπράβο, ναι. Θυμάσαι Λίλα Καφαντάρη, μία μελαχρινή. Η Γαλλία Χριστίδου. Ναι. Η Γαλλία Χριστίδου. Η Γαλλία Χριστίδου, ρε φίλε, ήταν στο σφοδέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τη ευθύνη έλεγε το κρύψο. Καλά. Κόλκας. Ναι. Κάτσε, περίμενε, θέλει, νομίζω ότι θέλει, τον έχουμε αερά. Παρέμβαση, ναι. Σταύρο, γεια σου. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε. Τι έγινε, ρε φίλε. Ευχαριστήσεις. Για ποιον. Ο Βαρέλα ήρθε εδώ πέρα, διαπραγματεύτηκε με τον ΠΑΟΚ εκ νέου και από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας. Ο Φερνάντο Βαρέλα μάλλον μένει στο ΠΑΟΚ και κλείνει αυτό το κεφάλαιο όπως έπρεπε να κλείσει. Τι ανατροπή ήταν αυτή. Ναι, υπήρχε ανοιχτή γραμμή, ξέραμε ότι δεν έχει υπογράψει τον Φερνάντο Βαρέλα, έγινε μια προσπάθεια, η οικογένεια Σαββίδη ήθελε τον παίκτη ξεκάθαρα, ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει, γι' αυτό δεν υπέγραφε, αλλά υπήρχαν κάποιες, τέλος πάντων στις διαπραγματεύσεις, κάποιες δυσκολίες, εκατέρωθεν έφταγαν και οι δύο. Τώρα λύθηκε το θέμα, η ουσία είναι ότι μένει και περιμένουμε να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση. Νομίζω ότι πριν από κάποια δευτερόλεπτα ανέβασε και ο Γιώργος Σαββίδης κάτι που επιβεβαιώνει αυτά που λέω. Ο Βαρέλα λοιπόν μένει στο ΠΑΟΚ και όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Να, ένα καλό νέο. Όντως. Ναι, παρακολουθείτε λίγο τι γίνεται γιατί τρώω. Οκ. Απλός άνθρωπος. Οκ. Έγινε Σταύρο. Να είσαι καλά. Δεν κολλάει τώρα στα γνωστά δημοσιογραφικά ξύλινα ο Σταύρος. Παρακολουθείτε λίγο γιατί τρώω. Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι κακό. Και τρώει και νωρίς. Μπράβο του για να μην τρώει αργά. Δεν κάνει να τρώει αργά. Λοιπόν, πολύ σημαντική είδηση για τον ΠΑΟΚ και ευχάριστη κιόλας. Παραμονή του Βαρέλα. Ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε αν θα είναι με τα ίδια περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, εδώ ναι. Στην πορεία. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό γιατί κρατάει ο ΠΑΟΚ το βασικό του δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Έτσι, Κρέσπο Βαρέλα είναι. Couple goals. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Όταν έρχεται. Όταν φτάνει σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, κάποιο παίχτη να θέλει να φύγει ή τέλος πάντων να μην τα βρίσκει. Έχει φανεί πολλές φορές στον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να κρατάς πάντα μία πιθανότητα να αλλάξει. Δηλαδή, έναν άλλο σκηνικό γινόταν με τον Ελκαντουρί. Τον Ιανουάριο, θυμάσαι. Ναι. Μίλησε τότε με τον Σαββίδη, τα βρήκε και έμεινε. Τώρα κάτι ανάλογο φαίνεται ότι γίνεται και με τον Βαρέλα. Οπότε, ας πούμε και με τον Σάχοφ μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο. Δεν το έχω αποκλείσει ότι μπορεί να μείνει. Δεν το έχω αποκλείσει. Ότι μπορεί στο τέλος να γίνει να μια σου πω όμως κάτι. Επαφή και να τα βρούνε. Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό. Γιατί ρε φίλε, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι ο τρόπος λειτουργίας του ΠΑΟΚ σε διάφορα τέτοια θέματα. Ναι. Χρήζει ψυχιατρικής βελτίωσης. Α. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Εντάξει.
Τι να κάνουμε. Καταγγελία βόμβα αθλητών στην Ευρωλίγκα για φιλές του Ολυμπιακού. Πέφτω από τα σύννεφα. Ο ασκός του Ιόλου φαίνεται πως έχει ανοίξει τον Ολυμπιακό. Αποκλείεται. Καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τη Euroleague να ανακοινώνει έρευνα έπειτα από καταγγελίες της Ένωσης Παικτών ELPA για οφειλές. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Η Επιτροπή Ελέγχου της Euroleague ανέφερε τον Ολυμπιακό στην ομάδα οικονομικών για περαιτέρω παρακολούθηση της κατάστασης με τους κανονισμούς του Financial Fair Play. Υπάρχει και στο μπάσκετ αυτό, μάλιστα. Για καθυστερημένες πληρωμές. Όχι, δεν είναι στο μπάσκετ, είναι στην Ευρωλίγα. Έχει ένα σκηνικό τέλος πάντων που έχει να κάνει με κάτι σαν Financial Fair Play. Νομίζω είναι μια συμφωνία των ομάδων. Τώρα μη σε πάρω και στο λαιμό μου, δεν το ξέρω ακριβώς. Περίμενε λίγο, περίμενε. Του σκόσουν αέρα, δεν υπάρχει. Είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή, θα σα καλέσω μετά. Κλείστο ρε φίλε. Να είστε καλά. Ναι, στον αέρα. Φιλιά. Στον αέρα. Ναι, γιατί δεν το περίμενε κανένα ότι θα κάνουμε δεύτερο 8-10, είναι η αλήθεια. Ναι, αυτό, σε αυτό δεν έχει άδικο. Αυτό δεν έχει άδικο. Αλλά πε δημόσια πόσο τίμιο είναι ο Παπαδόπουλος. Είσαι πολύ τίμιο, φίλε. Έτσι. Είσαι γιατί ο Μοσκοβίτη δεν μου είπε. Πήρα ρε παιδί μου για να ζητήσω τη βοήθειά σου. Μηνυματικά. Έτσι. Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Βέβαια, όταν ο Νίκο μου στέλνει μήνυμα νωρί το μεσημέρι, αδελφέ μου με κεφαλαία και θαυμαστικό, εκείνη τη στιγμή. Ρε παιδί μου, θα μπορούσε. Κάτι θέλει. Θα μπορούσε να πει. Ναι. Κάτι έχω, δεν μπορώ. Ναι. Που να μην είχε, ρε παιδί μου. Δεν θα, ειλικρινά, ναι, δεν θα ναι, σου έλεγα, ναι, ναι, δεν θα είχα θέμα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά επειδή είσαι πολύ τίμιος, άλλοι μπορούν να πούνε άλλη λέξη, εγώ λέω τίμιος. Ναι. Έτσι. Είχα, αλλά το πήγα λίγο πιο πίσω. Εντάξει. Ναι. Okay. Okay, αυτό σε κάνει ακόμα πιο τίμιο. Ναι, ναι, για σένα. Σε κάνει ακόμα πιο τίμιο αυτό. Για σένα. Δεν το περίμενα όμως, γιατί δεν είναι. Σπάνια μας χώνουν δεύτερες επαφές. Φυσικά πότε θα γινόταν η συμφωνία του Βαρέλα με τον. Όταν θα είχε ο Νίκος Βαρέλα. Εντάξει, δεν συζητάμε αυτά. Δεν χρειάζεται καν να τα λέμε. Είναι δεδομένα. Και συνεχίζω την ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Λέει ότι. Η Επιτροπή Ελέγχου της Ευρωλίγκα, ναι, 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 ανέφερε τον Ολυμπιακό στην ομάδα οικονομικών για περαιτέρω παρακολούθηση της κατάστασης με τους κανονισμούς του Financial Fair Play για καθυστερημένες πληρωμές, πραγματικά απίστευτο, που περιέχονται στο πειθαρχικό κώδικα της Euroleague, ο κανονισμός του οποίου η συμμόρφωση είναι υποαφισβήτηση αφορά τις πληρωμές προς τους παίχτες της ομάδας του Ολυμπιακού. Η υπόθεση προέκυψε από καταγγελία που υποβλήθηκε από την Ένωση. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Παικτών της Euroleague. Η δικασία κινήθηκε με βάση την παραβίαση των κριτηρίων του άρθρου 3, παράγραφος Α για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η απόφαση του MCC να παραπέμψει την υπόθεση στην Οικονομική Επιτροπή σημαίνει ότι η τελευταία, με συγχωρείτε, αναμένεται να εκδώσει απόφαση μέσα σε επόμενες 30 μέρες. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του πειθαρχικού κώδικα της Euroleague. Δικαίωση Europrintasy, σε εκείνο το βιντεάκι που είχε ανέβει. Δεν ήταν βιντεάκι, ηχητικό ήταν. Ηχητικό ήταν, τι ήταν, ναι. Μπράβο, εκείνο το ηχητικό. Εκείνο το ηχητικό ήταν που τα έκανα όλα κάτω. Που τι έλεγε. Μάγκες, εγώ σταματάω. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Δικαίωση. Δικαίωση. Κατηγορούσατε κάποιοι. Κατηγορούσατε κάποιοι τον πρι. Αλλά δικαιώνεται. Ήταν η αρχή του τέλους εκείνο το ηχητικό, φίλε. Ναι. Από εκεί άνοιξαν η ασκή του αιώλου ή ο ασκός του αιώλου. Πολύ είναι ο ασκός του. Ασκός είναι ένας. Πεδίο βολής έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πυρ, λοιπόν. Και επιστρέφουμε στο θέμα συζήτησης της απόψης. Βάλει λίγο το χαλάκι πίσω, Βασίλη. Να παίζει χαλάρα έτσι. Να χαϊδεύει λίγο τον αέρα της πόλης. Να χαϊδεύει. Να το χαϊδεύει, όχι να το βιάσει. Εκεί καλά είναι, αδελφέ μου. Καλό είναι εκεί, καλό είναι εκεί. Δεν μου είχε έρθει σε καλή κατάσταση σήμερα. Τον είδα και το απόγευμα στην εκπομπή. Γιατί. Δεν μου είχε έρθει σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει αυτή η φάση του Βασίλειου όταν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι. Από την άλλη φάση του Βασίλειου όταν είναι σε καλή κατάσταση. Τις άλλες φορές είναι ευδιάθετος αλλά χαλαρός. Τώρα κάτι του λείπει. Κάτι έχει γίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Έχει προβληματιστεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, πιστεύω ότι αυτής μην διαβάζει τα ποσοστά στους Δήμους και στην καρδιά του και στην περιφέρεια. Αποθεώνουμε φυσικά Απόστολο Τζικώστα, ο οποίος και. Γιατί τον αποθεώνουμε. Βγήκε. Εντάξει, το ότι θα έβγαινα την πρώτη Κυριακή για μένα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Η μεγαλύτερη αποθέωση με το. Μην έπαιζε μπάλα μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έπαιζε μπάλα μόνο σε ζέλο. Σαν τον Ιγνάτιο που επίσης πάνω πηλέα χορτιά. 70%. 70%. Το είδα πριν. Εντάξει. Ο Τζίτζι μετά όμως, πώς είναι το hashtag το δικό του για τις εκλογές, Τζίτζι 2019. Σωστά. Εντάξει. Πήγε σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της πόλης. Εντάξει. Το οποίο είναι φωλιά, να το πω, ποδοσφαιριστών. Των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Είναι φορά ποδοσφαιριστών, φίλε, είναι ένα μαγαζί που έχει πολύ κόσμο. Μαζεύει και πολύ. Είναι ποδοσφαιρομάνα. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν και κυκλοφορούν και βίντεο και όλα κάτι ιστορίες στο διαδίκτυο σήμερα που το βλέπουν. Να το χέρι της YouTube και μπράβο του έτσι. Είναι κομπλεξάριστο έτσι. Είμαι σίγουρος ότι το τραγούδι δεν το ήξερε. Το πανηγύρισε, το μάθε. Αλλά όταν το είπαν εκεί πέρα, εγώ στο μάθε και πολύ καλά έκανε. Εντάξει. Ο οποίος είναι μόνο 40 χρονών, φίλε. 40? Ναι. Νομίζω. Για πιο μεγάλο μου φαίνεται. Περίμενε, για πιο μεγάλο που φαίνεται εμένα, να ξέρεις. Απόστολος Τζίτζι. Τώρα είμαι Τζίτζι. 40 χρόνων, ναι. 2 Σεπτεμβρίου του 78. Μάλιστα. Μπράβο του.
Party New Democracy, αλλά είναι ανεξάρτητος. Είναι, ρε παιδί μου, προς τα εκεί, αλλά είναι. Είναι ανεξάρτητος, παίζει μόνο του μπάλα. Γεννημένος στο νηφέ της Φλόρινας, μάλιστα. Ωραία. Gigi for Gigi Costas. Υπάρχει και βίντεο. Gigi for Gigi Costas. Με το Gigi του C-Boy Γιώργο Gigi Costas, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πιστεύεις ότι τώρα ο Gigi είναι Gigi. Τι? Φωνάζουν το όνομά του σαν τον Μπίμπερ, όπως λέει και ο C-Boy. Το αμαρτωλό παιδί. Εσύ δεν μου το έχεις βάλει αυτό το τραγούδι. Βεβαίως. Για μένα είναι καλύτερο από το άλλο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Για μένα και τα δύο είναι τώρα, μην πω τι. Και έχει για την. Τέλος πάντων. Την τραγουδίστρια από την Αλβανία, που είναι πολύ ψηλό επίπεδο τραγουδίστρια. Ναι. Έχει γράψει ένα ωραίο Σταύρο Κόλκα στο Facebook. Οφείλω να το αναγνωρίσω την επιτυχημένο. Έμαθα ο Βαρέλα πως ρώτησαν για Γοδίν και είπε να μας προστατεύσει από το παλτό. Αφού ήταν άρχιτο Γοδίν στο παλτό. Ναι, βέβαια. Ήταν, αυτά είναι γνωστά. Διαβάζει, φίλε. Για λεπτομέρειες. Για λεπτομέρειες δεν ήρθε. Λοιπόν. Συνεχίσουμε εκλογές. Στο Δήμο Θερμαϊκού παραμένουν αυτά τα πράγματα, παιδιά, να ξέρετε. Mm-hmm. Θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή να δούμε τι γίνεται. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Εκεί πέρα υπάρχει ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ δηλαδή, mm-hmm. και ένας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτός που έχει το προβάδισμα είναι πράσινος. Ποιες είναι οι διαφορές αυτών πλέον, δηλαδή. Καμία, δεν είναι. Να σου πω κάτι για μένα εδώ και χρόνια. Και το ΣΥΡΙΖΑ βάζω μέσα. Για μένα έχει χαθεί εδώ και χρόνια. Και το ΣΥΡΙΖΑ βάζω μέσα. Ποια είναι η διαφορά σου πλέον, κόμματα, πέρα από τα πρόσωπα, ποια είναι η διαφορά. Καμία. Τα κόμματα μέχρι αρχές δεκαετίας του 90 εμπεριείχαν και την ιδέα μέσα και τη φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα, νομίζω, ειδικά με τις τράμπες που έχουν γίνει, ειδικά τη δεκαετία του 2000. Πλέον. Μπορείς να πεις και άλλη λέξη, Νίκο. Ε? Δεν θέλω να την πω. Okay. Δεν θέλω να την πω. Δεν θέλω να την πω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι που μπορεί να πει σε εκείνη τη λέξη και είναι που λέει άλλαξε ο κολλιές και έγινε βραχιόλι. Βεβαίως. Βεβαίως. Θεωρώ ότι πλέον λειτουργούν σαν εταιρείες mm-hmm. τα κόμματα παρά σαν παρατάξεις που εκφράζουν συγκεκριμένες ιδέες και μια ιδεολογία. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα δεν νομίζω κάποιος να έρθει και να μου πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε με αριστερό τρόπο σκέψης την τετραετία που είναι και τελειώνει. Και εδώ προς το τέλος της, όπως φαίνεται. Εντάξει. Mm-hmm. Okay. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία τώρα που λογικά θα βγει, θα ακολουθήσει πιστά τις αρχές της. Εντάξει, αυτή μπορεί σε κάποια ζητήματα, οκ. Okay. Ναι, αυτή ίσως το κάνει. Κάτι δίνεις, κάτι χάνεις, λίγο. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Ναι, αλλά ίσως το κάνει για τους λίγους ή όχι για τους πολλούς. Γιατί η δεξιά είναι αλήθεια ότι δεν συνηθίζεται να λειτουργεί, αλλά τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις η αριστερά τι έκανε. Ναι, η αριστερά τι έκανε, θα μου πεις. Εντάξει, είναι λίγο. Γι' αυτό λέμε ότι. Λίγο τοπία να αποκαλύψουμε την αριστερά. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο προσβολή στην αριστερά. Ναι. Ναι, θα λέγαμε αυτό. Εντάξει. Τι να πω. Μακάρι να γίνουν εκλογές, να έρθει μια νέα κατάσταση. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει κάτι αυτή η νέα κατάσταση. Εντάξει. Αυτό το 7-7 σίγουρα έχει τυπήσει άσχημα mm-hmm. που είχε πει. Δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσει τελικά. Εμένα με τον Νίκο δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα γιατί έτσι ως 7-7 δουλεύουμε. Εντάξει, δουλειά μας είναι τέτοια. Μην το λες έτσι. Δουλειά μας τέτοια όμως, οκ. Ναι. Okay. Εντάξει, δεν είμαστε στη φάμπρικα όλη μέρα. Στο εργοστάσιο, ναι, όντως. Okay. Okay. Εμείς κουραζόμαστε πνευματικά. Ναι. Okay. Περισσότερο εξωματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, ας γίνουν εκλογές, να δούμε πότε θα γίνουν. Να δούμε τι θα βγάλουν. Που λογικά ξέρουμε όλοι τι θα βγάλουν. Και μετά θα δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Το μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα φύγει. Πιθανολογώ ότι στις εκλογές θα θέλει ένα ανάλογο ποσοστό για να περάσει προς τα έξω ένα κλίμα, ένα αφήγημα. Ναι, ρε παιδί μου, ένα ανάλογο ποσοστό για τον ίδιο ότι εμείς είμαστε η δεύτερη δύναμη πλέον. Έχει θεσχυρίσει μετά το κομμάτι αντιπολίτευση. Ξέρω σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλή, έτσι. Γιατί σε αυτό όντως ήταν καλή τότε. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι και την επόμενη Κυριακή ο Νίκος ο Ταχιάος εύκολα δύσκολα θα την πάρει την. Με την ίδια λογική που ακολουθήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Στην πρωτιά, άμα συνεχίσουν έτσι. Με την ίδια λογική. Ναι, δεν νομίζω να το χάσει κιόλας. Άλλωστε φαίνεται η διαφορά του. Τώρα βέβαια θα παίξουν ρόλο και οι συνεργασίες που θα βγουν κτλ. Κάτι διάβαζα ορφανώς. Θα σκέφτεται να ζητήσει, λέει, επανακαταμέτρηση των ψήφων, γιατί είναι πολύ ωραία με τον Ζέρβα. Κοίταξε, μέχρι πριν. Κάτσε να δω πώς είχε ανανεωθεί, γιατί το είχα εδώ πέρα ανοιχτό. Στις 300 ψήφους ήταν η τελευταία, τελευταία φορά ενημέρωση που έχει εδώ. Είναι τώρα, είναι 9 παρα 10. Πριν 8 λεπτά βλέπω. Live αυτή τη στιγμή. Ναι. Η διαφορά τους είναι, δηλαδή, ο Ζέρβας έχει 16.589 ψήφους και ο Ορφανός έχει 16.269. Δηλαδή, 420
ψήφι διαφορά. Ε? Ναι. 320 ψήφι, μάλλον, συγγνώμη. Και αυτό είστε κατά μέταξη και έχει και δίκιο το που τα λέμε. Ναι, κοίταξε, τώρα να μιλάμε για ένα τόσο μικρό ποσοστό είναι και φυσιολογικό, νομίζω, αλλά... Εντάξει. Αυτό είχαμε να το δούμε χρόνια, είναι η αλήθεια, τόσο μικρή... Και να το πούλο έμεινε πίσω πια, δηλαδή, χθες να έχει φαινόταν ότι και αυτή παίζει, ναι, για δεύτερη θέση, αλλά είναι πίσω καμιά 1400 από το, 1400 από το Ζέρβα και 1100 από τον Ορφανό. Εντάξει, δεδομένως... Τα Χάος είναι πρώτος, okay, 22,3 ναι, βγάζει εδώ. 14,8 ο Ζέρβας, 14,5 ο Ορφανός, 13,5 η Νοτοπούλου. Δεδομένο το συνθηκό, νομίζω ότι η Νοτοπούλου δεν τα πήγε άσχημα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά και με όλο αυτό το κλίμα το αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα καλύτερο συγκεκριμένη. Και εκτός από αυτό, δεν ξέρω και κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μετά και όσα γίνανε το τελευταίο καιρό με τις πρέσπες και με αυτά, είχε κάποιο αίρισμα το οτιδήποτε. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Κάτι έτσι κάνουν κάτω και τρίμουν. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Δραματική σχολή είναι. Ναι, μπορεί να είναι σχολή, αλλά είπαμε μέχρι ένα σημείο. Βασίλη, ποιο είναι, μήπως είναι η κυρία Νοτοπούλου στη γραμμή. Άσε μα ρεμπούτ, δηλαδή μα πήρε 9 η ώρα να πούμε εδώ πέρα. Έχουμε γράψει ολόκληρες σεντόνια. Έχουμε γράψει. Αν μα ακού, καλή φίλη και συνάδελφε. Έχει πάρει ήδη την προκαταβολή για τον Όση Βόλο, βάγαλα. Εγώ εύκολα. 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 Καλά, ρε φίλε, τι έγινε. Πάρ το χρυσό το τηλέφωνο. Πάρα να βγάλουμε το χρυσό τώρα. Μα πήγε και το Μαρέλα και όλοι φεύγουν τον πάγκο. Τον άκουγα το πρωί. Τι έλεγε, τι έλεγε. Δεν άκουσα το πρωί. Εγώ που έλεγε ότι φεύγουν όλοι και τέτοια τα κοστά. Κανένα δεν θέλει να πει. Νομίζω ότι. Και τώρα θα πάρει και εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα τέτοιο. Ο Χρήστο πιστεύω ότι εξελίσσεται. Θα το κάνω τώρα, θα το κάνω κουπλιμέντο. Αν και δεν θέλω. Αλλά έχει εξελιχθεί πλέον και εξελίσσεται συνεχόμενα σε έναν επικοινωνιακό γητευτή. Ναι. Πρόσεξε για το target group στο οποίο απευθύνεται. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία ξέρεις και εσύ, για τα οποία με το χρήσιμο τα χοντραρίζουμε, εντάξει. Ναι. Εντάξει, μη φανταστικά. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα και ένα κιόλας το έθιξε και έξι στην πληγή την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν έξω στην αίθουσα συντάξεις. Έβαλα μπριζά. Εντάξει. Και επειδή το έχει κάνει κι άλλος χθες, εκνευρίζομαι ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά να σου πω κάτι, το ακούει τώρα αυτό που λες εσύ που το είπε. Το, λίγο που άκουσα το πρωί τον έπιασε, το θυμήθηκα από τον άκουσα που το λέει αυτό. Ναι. Ένας που δεν ασχολείται πολύ όμως. Στην γενική τώρα βγάζω βόλο τον Κράντζι και συνήθως ακούω τα παιδιά εδώ. Ένας που δεν ασχολείται πολύ και δεν ξέρει όμως. Ναι, το ακούει. Ναι, ρε. Το ακούει, ναι, και το πιάνει και λέει. Λέει στο ραδιόφωνο, λέει ότι φεύγουν οι παίκτες από τον ΠΑΟ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πώς περνάσκεται πράγματα. Okay. Λοιπόν, διάλειμμα, πάμε Νίκο Παπαδόπουλο να τελειώσουμε και με αυτό εδώ πέρα. Μας έκατσε φυσικά σήμερα, εννοείται, Δευτέρα σκοτωμένη μέρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Ντουέτο λέγεται η εκπομπή σήμερα, αλλά ουσιαστικά είναι ο Μπαλαντέρ. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Όχι, δεν είμαστε μετά τις 11 το βράδυ, είμαστε μετά τις 9 το βράδυ, μην μπερδεύεστε. Όχι, 11, ρε φίλε. Άσε τώρα, μας έχεις κάνει και μια. Εκτάκτος. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκτάκτος, εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνω, αφού κάνεις. Είσαι τίμιος, είσαι τίμιος. Και πρόσεξε, κάνουν αυτοί, θα πάνε από τις 9.30. Εγώ τους λέω, παιδιά, μέχρι τις 10. Είμαι. Θα έρθω 10 η ώρα. Okay. Λοιπόν, πάρα θα πάμε μέχρι τις 10. Εκτάκτος, γιατί δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο Δευτέρα βράδυ. Τώρα, σιγά. Νίκος Μοσχοβίτσης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς εδώ πέρα που είστε και μας κάνετε παρέα και μας ακούτε και σας ακούμε και να το λέτε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματα. Πάμε πάλι. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5.45. Κάποιος έβρισε και με μαζίξε. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5.45.26. Δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα. Κακό αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω. Πού είναι, ρε. Έρχονται εδώ πέρα να πούμε ποιος είχε πριν εκπομπή. Ο Μέξας τα χάλασε τα μηνύματα. Κώστας Μέξας, ρε φίλε. Κώστας Μέξας. Που είχε ακουστεί. Αλφα Σίμα Χορτιάτη. Τι. Από ποιο ξεκίνησε, ρε φίλε. Τον είχε. Έπαιζε παλιά, όχι, δεν τον είχα. Αυτό λέγαμε έξω. Αυτό λέγαμε. Ότι ήμουνα πιτσιρίκος τότε. Αλλά από εκεί ξεκίνησε. Ο Κώστας έπαιζε μπάσκετ στο Χορτιάτη και μετά. Ήταν και προπονητής. Πολύ συμπαθής. Εντάξει, τα έχουμε πει, φίλε, για τους νέους προπονητές αυτής της ηλικίας στην Α1. Ναι. Εντάξει, Α1 η αλήθεια είναι. Δεν είναι πια και το πρωτάθλημα που. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό τους έχουν κάποια στιγμή να πάνε στον πρίφτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον Ιούλιο Καζάνη για παράδειγμα. Μακάρι αυτός ο άνθρωπος να πάρει την ευκαιρία. Αλλά είναι παιδιά τα οποία και το άθλημα το ξέρουν πολύ καλά. Πολύ καταρτισμένα. Πολύ μέσα στη σύγχρονη εποχή. Μάλιστα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηρακλής, αφού ταλαιπωρήθηκε τόσα χρόνια με το που ανέλαβε ένα τέτοιο προπονητή, ανέβηκε. Τόσο ότι είχε καλή ομάδα. Ναι. Και άλλες φορές είχε καλή ομάδα για καλούς παίκτες. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ανέβηκε έτσι άνετα φέτος. Λογική ότι ο Ιωνικός. Εντάξει, δεν γίνονταν να χτυπηθεί. Μιλάμε για ομάδα που είχε λογικά υπερδιπλάσιο μπάτζετ από τον Ηρακλή.
Όπως ακούσατε νωρίτερα, το Σταύρο Κόλκα να μεταφέρει αποκλειστικά στον αέρα. Ενώ έτρωγε. Ενώ έτρωγε, έτσι στο Λίμπερο 107,4, με την μπουκιά στο στόμα. Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς γίνεται το ρεπορτάζ μερικές φορές, έτσι. Είναι ορισμός του μπουκιά και συγχώριο, Νίκο Παπαδόπουλος. Έγινε η απόλυτη ανατροπή στην περίπτωση του Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος συμφώνησε και συνεχίζει στον ΠΑΟΚ για πόσα χρόνια ακόμα. Τρία. Για άλλα τρία χρόνια. Νομίζω πρέπει να είναι αυτή η πρόταση η οποία συζητάμε. Δεν νομίζω να. Μένει να εδώ. Κάτι παραπάνω. Μένει εδώ, εντάξει, συμβόλαιο ζωής για τον. Από πού είναι? Κάπο Βερντέ. Κάπο Βερντιανό ή Κάπο Βερντίτης. Πράσινο ακροτήρι, ρε φίλε. Πράσινο ακροτήρι. Τι είναι εκεί πέρα να πούμε. Είναι λίγο κάτω από την Πορτογαλία. Ναι, ο άνθρωπος που ανέρεσε το σκεπτικό, το δω και χρόνια σκεπτικό που είχε ο Σταύρος Κόλκας, ότι δεν υπάρχει μαύρος κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, γιατί όλοι θυμόμαστε τι έλεγε ο Σταύρος. Αλλά έρθει και απέδειξε το αντίθετο συγκεκριμένος. Και πες ότι έχω άδικο. Νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Πρέπει να έχει εμπλοκή και ο Λουτσέσκου. Τον πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή πιστεύω ότι έγινε κουβέντα μαζί του. Αυτό ο καημένο δεν θέλει να φύγει κανένα. Ναι, ρε. Ναι. Και πιστεύω ότι θέλει και να έρθει κανένα, τα ξέρει. Δηλαδή θέλει, όπω θέλει η ομάδα. Φερνάντο. Φερνάντο, is Razvan, please stay here to the team. Κατάλαβε. Stay here to the team. I want you here. Κάπω έτσι, γιατί you are my son και τέτοια ξέρω εγώ. We are my son. We are great things together. Please stay for the next season. Πιστεύω ότι κάπω έτσι έχει γίνει η δουλειά, να ξέρει. Και από εκεί, από εκεί δηλαδή άλλαξε η δική λογική. Και πει και τον ατζέντη ότι ξέρει εσύ, ξέρω εγώ, ο Μανουέλ, πώ σε λένε. Έλα, τέλειωνε το θέμα τώρα να μείνουμε. Άντε, πού να τρέχουμε, α πούμε. Άβαλε και τη γυναίκα στο παιχνίδι γιατί πάντα παίζει ρόλο αυτό. Γιατί αν η γυναίκα, μια γυναίκα ήθελε, μπορεί. Αν η γυναίκα ήθελε να φύγει, έτσι, θα είχε φύγει. Δεν ναι, αλλάζει. Ναι, τα σκέτα. Εντάξει. Προφανώς και η γυναίκα δεν ψινόταν να φύγει. Έτσι. Γιατί να φύγει άλλωστε τα παιδιά του εδώ πέρα είναι, καλά περνάνε, παροξάκια έχουν γίνει. Ναι. Παίζουν και μπάλα στον ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Έτσι. Πού θα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη όταν παίρνει τόσα λεφτά? Γιατί άμα δεν παίρνει τόσα λεφτά, δεν υπάρχει καλύτερα. Ναι. Άντε στην Τουρκία τώρα δηλαδή. Ποια Τουρκία, ρε, σε κάτι Αραβίε και τέτοια τώρα. Αραβίε και δεν έχει να κάνει τίποτα τώρα. Α εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι. Θάλασσα δίπλα Χαλκιδικά. Κομπλέ, ναι. Τα παιδιά εδώ πέρα έχουν βρει τα πατήματά τους. Να, χαρά τώρα. Κάθεσα, τρέχεις. Τον έπιασε και άλλοι κιόλα. Να, αγάπη μου και τα λοιπά. Μας να μείνουμε εδώ. Ξεκάθαρα να σκέψω. Το χτύπησε τηλέφωνο ο Ραζβάν. I want you here, my friend. Κατάλαβες αυτό. Και έτσι ο Φερνάντο Βαρέλα μένει στον ΠΑΟΚ για άλλα τρία χρόνια. Το δίδυμο σα στόπερ δεν αλλάζει. Με αυτό θα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι όντως. Έτσι. Οκ, δεν ξέρω να βάλει στα 34 του πώς θα είναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι από τα τρία χρόνια συμβόλαιο που έχει, σίγουρα μπορεί να δώσει ένα-δύο χρόνια ακόμα πολύ καλά. Μπορεί και τρία. Έτσι, γιατί δεν είναι 31, είναι, δεν είναι 33 τώρα. Για στόπερ, okay. Νομίζω ότι άλλα δύο ακριβώς. Χρόνια είναι σίγουρα πολύ σημαντικό έχει το ότι αυτό το αμυντικό δίδυμο, ναι, του Βαρέλα με τον Κρέσπο παραμένει. Γιατί είναι πραγματικά εδώ και δύο χρόνια κύλησε ο Τέντζερς και βγήκε και το καπάκι. Λοιπόν. Σε πιανού τη θέση δεν θα θέλαμε να είμαστε τώρα. Με αυτή την είδηση. Δεν ξέρω, συναδέλφου. Το γράψαν όλοι. Συναδελφό. Όχι, γιατί είναι όπως την άλλη φορά που λέγαμε. Όχι, ότι... συναδέλφο, όχι συναδέλφο. Τι. Σε πιανού τη θέση δεν θα θέλαμε να είμαστε τώρα κανένας από εμάς. Παίκτη. Ναι. Ξέρω εγώ. Ελά, Γενικό, αφού είσαι έξυπνο παιδί. Δεν κατάλαβα. Βάλε Δευτέρα. Δεν έχει ανταγωνισμό στον ΠΑΟΚ. Να ξέρει αυτοί οι δύο παίκτε. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, αν δεν τραυματιστούν, δεν αλλάζουν. Του Ίγκασον. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ο Ίγκασον, όταν τον Ιανουάριο πάω, έδωσε 4 εκατομμύρια για να τον πάρει. Ναι. Γιατί δεν τον πήρε ελεύθερο. Ωραία. Όταν ήρθε, προφανώς και του έγινε αυτή η κουβέντα. Ναι, αλλά αυτός είχε στο μυαλό του ότι, ότι ο Βαρέλα μπορεί να φύγει. Και όταν έμαθα ότι φεύγει, λέει: κάτσε τώρα εγώ εδώ πέρα, θα διεκδικήσω τη θέση. Μπορεί να μπει το καλοκαίρι ο Ίγκο να κάνει παπάδες και να μπει και να πέσει αυτός. Δεν κατάλαβα. Γιατί? Δεν νομίζω. Γιατί, ρε φίλε. Τι πιστεύεις, του χρόνου Κρέσπο, δηλαδή, αν ο Πάκο με το καλό μπήκε στο Champions League, θα κάνει. 50 παιχνίδια θα κάνει. 30, κάπου εκεί, 29-30 κάπου τόσο. Εντάξει, εγώ σου λέω να γίνει. Κάπου δεν έχασε δευτερόλεπτο στο πρωτάθλημα. Και επιλογή να γίνει. Όχι να είναι στο rotation μέσα και να μπαίνουν βγαίνει. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, έχει τρεις οργανώσεις του. Νταμπλούχο σήμερα, φίλε. Περίμενε, κάτσε. Τι νομίζεις, άιντε ήρθες εσύ και μπαίνεις κατευθείαν. Περίμενε. Group is very important. The confidence balance. Confidence balance. Ναι, yeah, βέβαια. Future responsibility. Αυτά δεν αλλάζουν έτσι και κατευθείαν. Σωστά, σωστά. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις, ρε φίλε. Τώρα, Σβάναρο. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω τα σχόλια από κάτω. Ένας γράφει κάτω από ένα γνωστό αθλητικό site σχόλια συνείδηση του Βαρέλα. Πόκεμον πονάτε. Ναι, καλά. Άντε βγάλετε την κυβέρνηση την Ουδού να το σηκώσουμε και με τον κουμπάρο του. Δεν μπορώ να πω το χαρακτηρισμό. Πόκεμον που είστε. Βαρδινό Γιάννη, γύφτο ξεστραβό σου και δες πως δεν διαλύνει τις καλές ομάδες. Άχρηστο ζώο. Πόπο. Ένας αγανακτισμένος παλιός φίλος του Παναθηναϊκού λογικά. Λοιπόν, άλλος γράφει πουλήσαμε το μετρό για να τον κρατήσουμε. Βλέπω τον Βαλμπουενά να κάνει τον πειρατή στο κατάρτι του Βαρέλα.
Καλό ο Βαλμπουένα τώρα. Ναι, καλό ο respect. Παρόλο που είναι 34-35. Όχι, οκ, 34-35 ναι. Δεν λέω, αλλά με καλή χρονιά στη Φενέρ και γεμάτη. Καλό παίχτη. Ναι. Δεν ξέρω τώρα σε τι επίπεδο είναι. Προφανώς και δεν είναι ο παίχτης του επίπεδου που ήταν, ξέρω εγώ, όταν ήταν στη Λιόν και σε αυτά. Αλλά οκ. Ναι. Okay. Ο άλλος γράφει: μη με λέτε μπαμπά, είστε του Φερνάντο και του Κρέσπο, παιδιά. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα μπε. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Καλά δεν είναι αυτά. Νομίζω ότι η κορυφαία ήταν ο φίλος του Παναθηναϊκού με το. με το μήνυμα στο Γιάννη Μακεδονιάδη. Δες πώς κρατούν τις ομάδες άχρηστε. Οι Ολυμπιακοί τι λένε οι Ολυμπιακοί. Περίμενε. Δεν ασχολούν. Όχι, δεν έχει σχόλια. Τώρα μπήκα σε σχόλια κάτω το πάκο 24, εντάξει. Α! Θέλει να το πάρει και με κούλι για να βουλώσει. Για να βουλώσει. Α, στο Facebook. Ναι, στο Facebook. Πες έτσι. Τώρα, ποιο δημοσίευσε, γιατί γι' αυτό βάλει. Τι τα βάλε, και εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, θέλει να το πάρει και με τον κούλι για να βουλώσει στόματα, γράφει ένα φίλο, βλέπω εδώ πέρα. Τι έγινε ρε μάγκες τώρα που λέγα το τελευταίο θα κλείσει την πόρτα. Βόδια. Βόδια. Καταστροφή του ΠΑΟΚ, αλλάξει ομάδα. Μπράβο στη διοίκηση. Χωρίς πολλά λόγια, τακ τουκ, τέτοιο πρόεδρο έχει αυτή η ομάδα, η ομαδάρα μας. Μας κούφανε σούπερ μια θέση λιγότερη για να ψάχνουμε παίχτη. Ειλικρινά δεν κατάλαβα τι ήθελα να κάνει το παλικάρι. Με ήττα, για το Θεό, όλα καλά. Υπάρχει χειρότερο, okay. Είστε του Κρέσπο και του Βαρέλα, παιδιά. Που εξαφανίστηκαν αυτοί που τον έβριζαν. Σωστό. Τώρα που τον βρίζατε τον Βαρέλα πριν λίγες μέρες, πού είστε. Ναι, ρε παιδιά, το Ιντερνετ είναι αμήλικτο. Το έχω πει πολλές φορές. Το Ιντερνετ μπορεί να σε ξεφτυλίσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι αμήλικτο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή ναι, τώρα ναι. Κάποιος μπαίνει, βλέπει τι του έχεις γράψει πριν 5 μέρες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και σε ρημάζει, κατάλαβες. Και έρχεται και σου λέει σαν άλλος, σταμάζει Γαρδέλης, με θυμάσαι. Ναι, ακριβώς. Κάτσε να πω και σε άλλο αθηναϊκό site να δούμε τα σχόλια από κάτω. Γιατί αυτά είναι τώρα τα γλυκό ψωμί τώρα με την περίπτωση του. Αλλά για δεδομένο με Βαρέλα διαβάζω εδώ πέρα στο gazeta.gr. Μάλιστα. Λοιπόν. Γαβράκια θέλει και φέτος να σας γλιτήσει ο πατήρ σας. Φερνάντο Βαρέλα. Πόνος είναι, θα περάσει. Το καλύτερο στόχο του πρωταθλήματος. Όποιο θέλουμε, τον κρατάμε. Εντάξει. Δεν μπορώ από το άλλο από κάτω. Κουνιούνται τα μπίπ του Βαλμπουενά. Λοιπόν, έχετε το Βαρέλα μπαμπά. Γράφει ένας εδώ πέρα. Πείτε ένα γεια στον πατέρα του Βαλμπουενά. Έχει πολύ κακή επιρροή αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ κακή επιρροή. Ανανέωσε λέει η γκαζέτα. Πες το μην πονάς. Στις σπηλιές σας πρόβατο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Όχι, δεν είναι μπαμπάς. Πόνος είναι, θα περάσει. Ναι. Αχα, τι έγινε ρε. Τέτοια ανατροπή θα γίνει και σε εκλογές κούλι. Γράφει ο άλλος. Δηλαδή ο άλλος γράφει από κάτω, δεν θα πάρουμε το Γοδίν. Όχι φίλε, δεν θα πάρετε το Γοδίν. These three boys changed my mind. What they crying today. I never see in my life and for my family I do everything. Φερνάντο Βαρέλα. Φερνάντο Βαρέλα. Έχει φωτογραφία τα τρία αγοράκια του. Ναι. Εντάξει, ο Βαρέλα γενικότερα, όπως όσοι τον ακολουθείτε στα social media, εντάξει, με τα αγγλικά ο άνθρωπος δεν είναι και. Καλά, δεν έχει και με τρομερή σχέση. Οκ, okay, τι να κάνουμε. Αλλά συνεννοείται. Αλλά άκρη βγάζει τώρα αυτό που λέει. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, αυτά τα τρία αγόρια άλλαξαν τη σκέψη μου. Την απόφασή μου, μάλλον να το πω έτσι. Που κλαίγανε σήμερα. Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου και για την οικογένειά μου κάνω τα πάντα. Εσείς που το λέγατε τέτοιο. Έτσι. Πορτοφολά που το λέγατε. Πορτοφολά και τα λοιπά. Ναι. Αυτοί είστε. Είχαν το πιάσει τα παιδιά του δηλαδή. Τα δικά του τα παιδιά. Τα δικά του, στο παιδιά. Σπίτι του, μέσα. Στο σπιτάκι του, ναι. Ακριβώς. Και το είπαν και πήγαν και το είπαν και πού θα πάμε. Κλαμμένα κιόλας που λέγανε. Και πού θα πάμε, μπαμπά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα στρελάνει η φάπα ο Γιώργης. Γράφει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος. Τεράστια επιτυχία, πολύ ξενερότο, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι Σαββίδης φέτος σας κάνει πλάκα, όλους τρέλα σας πουλάμε. Μάλιστα. Επίσημο του Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό. Και εδώ έχει ωραία σχόλια. Και στον Βαλμπουενά έχουν μπει από κάτω παξί και γράφουν Φερνάντο Βαρέλα. Τι λέει? Πάρτε Βαλμπουενά εσείς, Φερνάντο Βαρέλα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ποντένι σε Βαλμπουενά στα φτερά και φορτούνι δεκάρι, ψάξτε για το δεύτερο από τώρα εδώ. Ωραία. Πέρα. Τι προγούλι είναι αυτό? Του Βαλμπουενά ή του Βαρέλα? Του Βαλμπουενά. 35 χρονών εξτρέμ, νύχτα ήρθε, νύχτα θα φύγει. Λοιπόν, ο μαέστρος έφτασε ρε. Τι έχει να γίνει του χρόνου? Θα σας γλεντάμε ασύστολα με τεσσάρες και δεν συμμαζεύεται. Καλώς ήρθες παιχταρά μου. Η μύτη του θέλει ζυγοστάθμιση.
Γεγονός, επιβεβαιώνω. Δεν το παρατήρησα αυτό. Λοιπόν, τι, γραμμή. Έλα, ο Φερνάντο είναι. Έλα, δώσε, δώσε. Ναι, έλα, δώσε. Καλησπέρα, ναι, γεια σας. Καλά ρε φίλε, πλάκα μας κάνει. Εγώ σε αυτή και με ρωτάνε, μαμά. Okay. Δεν είναι μαμά. Αντρίου, να αρχίσει ρε φίλε λίγο και από εκεί να έχει ψωμάκι δουλειά. Λίγο Βαλμπουενά, λίγο Βαρέλα, γιατί... Εντάξει, δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Αν δεν έχουμε και λίγο μεταγραφή, λίγο ανανέωση, λίγο τέτοιο, δεν γίνεται. Το ψωμάκι πρέπει να βγει. Λίγο πρέπει να αρχίσει και ο Άγκης να κουμπίσει. Ακριβώς. Τελείωσε και το θέμα του Χιμένεθ σήμερα στην ΑΕΚ. Αντίο Μανόλο και τέτοιο. Ναι. Και παίρνω αυτό το Καρντόσο. Έχει εικόνα καθόλου γι' αυτόν. Αυτόν τον ήθελε ο Καρυπίδης πέρυσι πριν πάρει τον Ερέρα. Καλό θα είναι τότε. Αν τον ήθελε πέρα από την πλάκα, αν τον ήθελε ο Καρυπίδης, καλό θα είναι. Αυτό στην παρουσίαση του στη Δέλτα είχε πει για τη Λακορούνια. Ήρθε στη Λακορούνια, κάτι τέτοιο έβλεπα σήμερα. Πήρε το μάτι μου. Τι. Γεια σας κορίτσια, γεια σας κορίτσια. Παρουσιάζεται ρε παιδί μου στη Θέλτα και λέει ο άνθρωπος είμαι χαρούμενος που ήρθε στη Λακορούνια. Μάλιστα. Κακό αυτό, ε. Λένε ότι είναι καλός προπονητής. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, αλλά ρε φίλε, θέλετε έπρεπε να αναλάβει άλλος για να τη σώσει. Οκ, εντάξει. Κοίτατε. Μικρό το κακό. Συμβαίνουν αυτά. Στην ΑΕΚ είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης πάλι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και ο Χιμένεθ φεύγει για τρίτη φορά. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, οκ. Mm-hmm. Θα δούμε. Η ΑΕΚ είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου βέβαια είναι λίγο νωρίς. Αλλά επειδή πιστεύω πολύ το Μαρτίνς σαν προπονητή, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλύτερα του χρόνου. Για την ΑΕΚ δεν ξέρω. Αυτόν τον Πορτογάλο, τι είναι, τον ήθελε ο Καρυπίδης, δεν προχώρησε. Κατέληξε μετά στον Ερέρα. Τελικά ίσως θα έπρεπε να καταλήξει στο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Εντάξει, απλά για τον Ερέρα είχε κακό συμβουλάτορο ο Καρυπίδης δυστυχώς. Ήταν ένα κακό. Ήταν λίγο κακό αυτό τότε. Εντάξει, μετά ευτυχώς άρχισε να ακούει τα σωστά άτομα. Ο ισχυρός άνδρας των κιτρινόμαυρων. Ναι. Ο Άρης θα κάνει τίποτα, ρε φίλε. Ο Άρης, τι θα κάνει. Θα λέγαμε ότι, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην επικοινωνία των δύο πλευρών. Ποια είναι τα προβλήματα στην επικοινωνία? Ξέρω, ρε φίλε, λέω, κουβέντα να γίνεται. Κοίτα, ο Άρης έγινε ένα ραντεβού χθες το βράδυ. Mm-hmm. Μετά τις εκλογές στην Αθήνα, Καρυπίδης, Διαμαντόπουλος και Παντελίδης, τα βάλανε κάτω, τα συζητήσανε. Ίσως αυτή τη βδομάδα, δεν το αποκλείω, αν στεφθούν με επιτυχία κάποιες διαπραγματεύσεις, να έχουμε και μεταγραφή δεύτερη. Γιατί μία υπάρχει ο Σούντγκρεν, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια ακόμα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Απλά ο Άρης αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει, έχει βάλει προτεραιότητα τέσσερις κινήσεις. Τον ένα στόπερ, έναν χαφ, εξαρροχτάρι, εξτρέμ και φορ. Θέλει μέχρι τις 15-20 Ιουνίου να έχει πάρει αυτούς τους ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, ενδεκαδάτη, να τους έχει έτοιμους ο Παντελίδης για να τους βάλει και μέσα στην ομάδα και να δουλέψει καλύτερα. Μάλιστα. Και μετά, ό,τι γίνει, από εκεί πέρα θα είναι συμπληρωματικές επιλογές. Και βλέπουμε που έλεγε η διαφήμιση. Και μετά και βλέπουμε. Εντάξει, κοίτα, έχουν καταλήξει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν δηλαδή, όπως λένε οι ξένοι, οι Άγγλοι κυρίως, υπάρχει η σχετική shortlist. Βεβαίως. Βεβαίως. Με 3-4 επιλογές σε κάθε θέση. Mm-hmm. Πάει στην πρώτη. Δεν τα βρίσκουμε στα λεφτά. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στη δεύτερη. Δεν τα βρίσκουμε στα λεφτά. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Δεν τα βρίσκουμε στα λεφτά. Φύγαμε. Άντε, γεια. Ναι, εντάξει. Πόσο κάνει, πάρε το πίσω. Πάρε το πίσω. Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Λοιπόν. Και περιμένω τώρα αυτή την εβδομάδα μήπως και προκύψει κάτι. Πιστεύω ότι είναι πιθανό αρκετά να έχουμε κάτι αριστικό. Εντάξει, από την ΠΑΕ κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, δεν βγάζουν πολλά προς τα έξω. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Ακούστηκε βασικά, γράφτηκε ένα όνομα το οποίο υπάρχει του Γεύτοβιτς, του Σέρβου, στην άρση το περασμένο Σάββατο. Είναι ένα μέσα στις επιλογές του Άρη. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο παίκτης μιλώντας αποκλειστικά στο Λαμπαουτάρι στο περασμένο Σάββατο. Να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας. Εκεί πέρα, να πούμε στο Αντάρκτικο της Σερβίας τον βρήκαμε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει καλή γνώμη για τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή άλλοι παίκτες που είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή από τον Γεύτοβιτς. Ο οποίος ήταν στον Ερυθρό Αστέρα τη φετινή σεζόν με προπονητή τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Τον πρώην προπονητή του Πανιωνίου, άλλοτε παίχτη του Ηρακλή. Και πολύ, πολύ ωραίος τύπος. Μιλόεβιτς. Μιλόεβιτς. Βλάντα Μιλόεβιτς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλόεβιτς. Αυτό θα τον ήθελα κάποια στιγμή να το δω ξανά στον πάγκο του Άρη. Μ' αρέσει. Προπονητή Champions League, φιλέ. Βεβαίως. Και ντάμπλ. Δεύτερο σε ρήφα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, ο Ερυθρό Αστέρα, φίλε, με την Γκάζπρομ έχει δυναμώσει πολύ οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και έφτασε και στο σημείο να παίξει Champions League. Στροφή και με ρωτάνε, μαμά.
Τη Παρτίζαν την έχει. Την έχει. Αφήσει από κάτω, να το πω έτσι. Νομίζω ότι θα έλεγε κάτι. 10 χρόνια γκόμενα. Όχι. Έχουν βγάλει και αυτή τέτοιο τραγούδι για τον. Είναι πολύ ωραίο όταν. Οι Παρτιζάνοι λένε συνθήματα στα ελληνικά του ΠΑΟ και οι. Πώς λένε, οι Ντέλιγε. Οι Ντέλιγε λένε συνθήματα. Ντέλιγε! Ναι, έτσι λέγονται. Είναι η Γκρόμπαρη και η Ντέλιγε. Γκρόμπαρη. Γκρόμπαρη είναι τη Παρτίζαν. Γκρόμπαρη, Ντέλιγε. Που σημαίνει νεκροθάφτε γιατί φοράνε τα μαύρα. Οι Ντέλιγε δεν ξέρω τι σημαίνουν, αλλά έτσι είναι του Ολυμπιακού. Του Ερυθρού Αστέρα. Του. Είναι πολύ ωραίο όταν λένε συνθήματα στα ελληνικά. Στα ελληνικά? Ναι, βέβαια. Γιατί είναι συνθήματα και στα ελληνικά. Του ΠΑΟ και η μεν του Ολυμπιακού ιδέ. Ναι. Ενδιαφέρον. Βέβαια. Higgins, εδώ πέρα. Και την 7. Και την 8. Το υπηρακό. Μπιπί μου. Αντί να βάλω μπιπί στο δεύτερο, βάλε το πρώτο. Μπράβο, Νίκο. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, με τι άλλο θα πραγματευτούμε. Πάει και έβγαλε ανακοίνωση Μανόλο. Σε ευχαριστούμε για όλο Μανόλο. Μπιπ τον κόσμο όλο. Κρίμα, λοιπόν, ρε, για τον Μανόλο. Κρίμα, αμίγου, και κλείνει η ανακοίνωση. Πρόσεξε τώρα, πέραμε. Λοιπόν, από πού ξεκινάει, Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μανώλο Χιμένεθ, τον οποίο και ευχαριστεί θερμά για την τρίτη. Για τον περιμένει να γυρίσει για τα θητεία κάπου το Φεβρουάριο. Για χαμήρωση λίγο το Χαλή Βασίλη. Λοιπόν, για την τρίτη κατά σειρά θητεία του στην ομάδα μας. Ο Ισπανός προπονητής με 145 αγώνες στο κεντρικό Μαύρο Πάγκο αποτελεί δεδομένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της ΑΕΚ και από τους πλέον επιτυχημένους τεχνικούς με την κατάκτηση του κυπέλλου του 2011 και του πρωταθλήματος του 2018. Σε ευχαριστούμε για όλα, Μανόλο, με τις πιο θερμές ευχές από ολόκληρη την κεντρικό Μαύρη οικογένεια για απόλυτη επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής σου καριέρας. Amigos para siempre, Manolo. Προς Amigos para siempre, Manolo. Amigos para siempre, Manolo. Δηλαδή, για ανακοίνωση απόλυτης προπονητή, δεν έχω δει πιο μεγάλη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Κούπερ όταν είχε φύγει για τον Άρη, βέβαια, εντάξει, ο Κούπερ δεν έχει πάλι κύπελλο με τον Άρη, έχασε την ευκαιρία του. Επειδή ο Σιφάκη 40, έκανε 2 ώρες για να δει την μπάλα, που έρχονταν με τα 40 μέτρα. Εντάξει. Ο Μανόλο τουλάχιστον έχει πάρει με την ΑΕΚ πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο. Αξία, έχει καταφέρει κάτι όπως και να το κάνουμε συγκεκριμένο προπονητή με την. Και είναι και συμπαθέστατο σαν φίλο. Κατά συμπαθέστατο, όχι απλά συμπαθέστατο. Ο Λουτσέσκου είναι πιο συμπαθέστατο. Τα καλύτερα λόγια. Σα πουνάει ο Λουτσέσκου. Σα πουνάει. Σα πουνάει. Σα πουνάει. Να μην είμαι μια πλευρά να το βλέπω να παίρνει το βαρέλα τηλέφωνο. Σου λέω, έχει γίνει δουλειά. Φερνάντο, Φερνάντο, Ισραβάν. Where you go, my friend. Έχει γίνει σίγουρα δουλειά. Δημήτρης Πρίφτης. Γιατί λένε όλοι ότι γενικά ο Λουτσέσκου στο κομμάτι του πυρι-πύρι στους παίχτες είναι καταπληκτικός. Κολομπαρεύει δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, όταν λέω πυρι-πύρι δεν εννοώ. Κολομπαριά, να σε ψήσει, ρε παιδί μου, ναι, σε κάτι και γενικότερα να σου δώσει. Στο motivation είναι πολύ δυνατός. Λένε. Στο motivation. Ναι, ρε παιδί μου, στο να δώσει κίνητρο στους παίχτες του, καταλαβες. Πριν από παιχνίδια και όλα αυτά. Ναι. Λένε ότι είναι πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ. Κάτσε, θα την βρω τη λέξη τώρα, θα μου έρθει στα αγγλικά. Persuasive. Όχι. Persuasive. Δεν το ψάχνεις. Όταν γίνεται vocal στην ομάδα του, είναι πολύ. Είναι πολύ δυνατός. Λένε. Μάλιστα. Και προφανώς ο Ρουμάνος, όπως μας ενημέρωσε και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, έχει τον τρόπο του, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Θα ξέρει. Εγώ θα το τοποθετώ ξανά πιο λαϊκά. Κολομπαρεύει. Αυτό είναι. Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ καλό αυτό να υπάρχει γενικότερα στον αθλητισμό. Ξέρεις τον έχει πει όταν ήθελε να φύγει στην προπόνηση. Του λέει, ρε εσύ, ο Μάρ, λέει, πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει στην καριέρα σου. Λέει, κανένα. Λέει, δεν θες να πάρεις κανένα. Δηλαδή. Δυνατός. Όντως, δηλαδή είναι πραγματικότητα. Δυνατός. Και θα είπε μπροστά σε όλη την ομάδα. Δυνατός. Καταλαβες. Δηλαδή, του λέει, εσύ, ρε φίλε, θες να φύγεις. Πολύ ωραία, να φύγεις, να πας εγώ σε μπάρμα. Δεν θες να πάρεις πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θες να πάρεις κανένα τίτλο, δηλαδή, γιατί παίζεις μπάλα, ρε φίλε. Καταλαβες. Καλό. Ξέρετε, οι ατάκες και μια φορά στις προπονήσεις που δεν βγαίνουν προς τα έξω είναι καλύτερες. Ποια ήταν εκείνη με το γουχούρε που μου έλεγες προάλλως στο αυτοκίνητο. Με το γουχού. Ναι. Που τι τους έλεγε ο Γουχού. Στα παιχνίδια στις προπονήσεις τους το έλεγε. Ο Γουχού. Ναι. Εγώ αυτό έλεγα. Ναι, που λέει γύρανε τη φανέλα να δω ποιος είσαι. Α, αυτό έχει γίνει σε ένα παιχνίδι στην Κέρκυρα. Α, ναι. Ήταν ένας το κομπανούσε όλη την ώρα και σε μια φάση έχει φάει κανένα ο Γουχού, ξέρεις ο Γουχού και όλα δεν ήταν. Ναι. Του γυρνούν στο μάτι ώρες, αλλά ήταν. Ναι. Του λέει ρε φίλε, γίνει λίγο να δω πώς σε λέω. Και σου τον είχε πω, θα σε δείξω. Έχει πει μια ωραία τάκα ο Παντελίδης φέτος η προπόνηση. Δεν θα πω σε ποιον παίχτη, αλλά κάποιοι μπορεί να καταλάβουν οι νιώθοντες, έτσι τέτοιο. Οι νιώθοντες. Οι νιώθοντες, είναι η δικιά μου λέξη αυτή.
Σε μια φάση, παιδί μου, είναι την ώρα της προπόνησης το διπλό που γίνεται. Είναι ένα πολύ δυνατό τάκλιν από συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει μια παύση, ρε παιδί μου, πήγαινε να τον κόψει την καριέρα, το ράστο. Ναι. Και πάει ο Παντελής και του λέει, άμα μπορούσα, λέει, θα σε απέβαλα, λέει, σε κάθε προπόνηση. Θα σου βγάζα, λέει, κόκκινη, λέει, σε κάθε προπόνηση. Για τα μέστε. Έχω και ένα άλλο με τον Καραδήμο. Για πες. Τα έχει πει ο Κόλγας αυτά. Για πες. Στον Μπάγεβιτς. Τι. Τώρα ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς. Δεν μιλούσε τώρα, παιδί μου. Ναι. Μιλούσε μέσα τα δόντια και ναι. Όλα αυτά. Κάνανε μια άσκηση και ήταν ο Μπάγεβιτς εκεί πέρα μπροστά, ας πούμε. Ναι. Τρέχανε με την μπάλα, ξέρω ότι παίζανε κορόιδο, ναι. Ξέρω εγώ τι. Και πήγαινε από πίσω το κρατήμα στον τόκο και το έλεγε. Μάγος. Και έφυγε. Ξανά ερχόταν η μπάλα. Μάγος. Άλλαξε τε. Δεν ακουγόταν, ρε παιδί μου. Ξέρω τον Μπάγεβιτς του γύρισε το μάτι, α πούμε, και άσε να βρίζει. Καλά είναι αυτό. Ο Αναστόπουλος που του δικού μα η δεύτερη θητεία του. Του έκανε ανάλυση. Πήγαινε ένα παιχνίδι ο Αλανατόρε. Αυτό πήγε να ανεβάσει τον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Και του έδειχνε Liverpool United μια φορά στα αποδυτήρια. Ναι. Και τώρα θα με κάνει να σου πω για το Τάκι Γκόνια μετά. Ναι, που σου το έχω πει. Περίμενε. Ναι. Και του έδειχνε Liverpool United. Και του λέει, κοιτάξτε πόσα μείνετε United. Δεν του έλεγε, κοιτάξτε, α πούμε, πώ κάνει η επίθεση. Κοιτάξτε πόσα μείνετε United. Ρε κότς, λέει, και πετάει η λέει, ρε κότς, εμεί επίθεση κάνουμε συνήθω. Λέει, τι μα δείξει την άμυνα. Στο αφιλικό Τάκι Γκόνια. Όταν έπεσε στον Ηρακλή. Πες μου, που... το έχει πει, αλλά πες στον αέρα. Ναι, ρε φίλε. Νομίζω έπεσε καβάλα Ηρακλή. Και ήταν ναι. Στο Πούλμαν και φωνάζει ο παράσο στον Ηρακλή. Του λέει Τάκι, έλα λίγο, α πω. Ναι. Τάκι Γκόνια και όσοι δεν ξέρετε τώρα, εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου είναι μεγάλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα, εντάξει. Ειλικρινά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν έπαιζε μπάλα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ναι, ναι. Ωραία. Ήταν από αυτού του παιδί μου του παίχτε που λέγονται ότι εγώ είμαι ο καλύτερο όλων. Δεν έχει, του πατάω όλου. Best of the best. Του λέει ο Παράσο, έπαιζε το προηγούμενο βράδυ, ξέρω εγώ, πριν δύο μέρες, έπαιζε Real Champions League, ξέρω εγώ τι έπαιζε. Του λέει Τάκι, είδες, το ζητάμε πως έπαιζε. Ναι, κόμμα τον είδα, όπως μιλάει ο Ραμπέλη. Αυτό θέλω από σένα αύριο, Τάκι. Κάτι ανάλογο να κάνει. Δηλαδή, έτσι γρήγορα την μπάλα να τη δίνεις και αυτά. Εγώ, Τάκι, εγώ κόμμα δεν τον είδα, το ζητάνε. Εσύ αυτό εδώ πέρα πίσω του βλέπει. Πού να τη δώσω. Και γυρνούσε προς το Πούλμαν πίσω. Έτσι. Αφοπλιστική ειλικρινή από τον Τάκι Γκόνια. Και να σου πω και λέω κάτι, δεν είχε και άδικο, ρε φίλε. Ναι. Δεν είχε και άδικο. Ωραίο Σατάκη ήταν ο Καλαϊτζίδης. Mm-hmm. Πολύ δυνατός. Mm-hmm. Που είμαστε πρώτη μέρα στο Πράβη το 14. Φτάνουμε εμείς, ρε παιδί μου, πάνω στο Πράβη στη Βουλγαρία. Απογευματινή προπόνηση. Φτάνει και η ομάδα. Πάμε να πούμε, ξεκινάει η προπόνηση. Σε κάποια φάση σταματάει την προπόνηση ο Καλαϊτζίδης. Φωνάζει. Σας πάρω όλους. Λέει, θα σας πάρω, λέει, τους μισούς. Λέει, θα σας βάλω στο πούλμα να γυρίσετε πίσω, λέει, απόψε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Δεύτερη μέρα, πάλι από επιμαντινή προπόνηση, γιατί το πρώτο έκανε τρέξιμο. Σταμάτα την προπόνηση, ήταν ο Αντώνης ο Καπνίδης. Κάθονταν μέσα στην περιοχή. Σταμάτα την προπόνηση που κάτω. Ρε Αντώνη, του λέει, γιατί κάθεσαι μέσα στην περιοχή. Για να τη γεμίσω, ρε κότς, λέει. Λέω, καλά, έτσι. Και τι είναι, ρε Αντώνη, να τη γεμίσει, λέει, πιπεριά είναι. Καλό. Ναι. Καλό. Διάλειμμα! Πάμε και επιστρέφουμε! Πάμε! Έχει ένα άρθρο στο SDNA που χωρίς να ξέρω ποιος το έχει υπογράψει, κρίνοντας από τον τίτλο πώς να κρυφτεί η Φερνάντα τα παιδιά, λέω ότι είναι Τσιμπούντου. Δικαίως. Δικαίως! Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν. Πώς σε ξέρω, ρε Ελένη, πώς σε ξέρω, πώς σε ξέρω. Και σε κοιτάνε με μάτια σαν κι αυτά. Πότε, Νίκο? Όταν ξύπνουν. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, φίλε. Έτσι, ζούμε μπράβο. Μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει. Δεν θυμάμαι τι λέει μετά. Σαν το... Τέλος πάντων. Είναι ο Μπαλαντέρ, λοιπόν, όπως καταλάβατε. Έχω πει που ασχολείται με όλα. Ξεκινήσαμε τις εκλογές, πήγαμε στο Βαρέλα. Δεν θυμάμαι πώς κλείσαμε τον προηγούμενο μισό. Άρμη, ιστορία, σαν μπράβο. Από τις ομάδες της πόλης. Έτσι. Γιατί αυτά είναι τα πιο ωραία. Αυτά που δεν βγαίνουν, αυτά που δεν γράφονται, να ξέρετε, είναι αυτά τα οποία κρατάμε πάντα. Θα μπορούσα να σα πω και άλλες ιστορίες για προετοιμασία, αλλά δεν έχω πάει σε άλλες. Δεν πρόκειται. Όχι, έχω πάει, περίμενα. Έχω πάει Καρπενήσι το 16 με Αναστόπουλο. Τότε που είχαμε πετύχει και Τάκι Γκόνια που ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο με εμάς ως προπονητής Καλυθέας. Και το 10. Και πέρυσι το Βέρμι δύο εβδομάδες. Αυτό. Δεν έχω πάει σε υπόλοιπες γιατί. Συνάντων κάποια εμπόδια στον δρόμο. Αυτή είναι η πρώτη σε σταυρού στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Ποιοι, έλα. Ξεκινάω από την παράταξη Θεσσαλονίκη υπεύθυνα του Νίκου Ταχιάου. Ναι, Νίκο Ταχιάου υπεύθυνα. Μιλάμε, καπέρι να σου πω, 6 και 10 έχει βγει αυτό.
Πριν τρεις ώρες, για... 3,5 ώρες, ναι. Τι ποσοστό όμως, ρε παιδιά, πώς το λένε, ενσωμάτωσης. Οκ, okay, τέλος πάντων, ας κρατήσουμε αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι πάνω από 60% του... όπως και να έχει, ναι. Οι σταυροί. Όχι, γιατί στους δημοτικούς συμβούλους. Νομίζω είναι πάνω από 60% είναι. Μεγάλο μου φαίνεται, οκ. Okay. Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, Βασίλειος Γάκης 725. Δεν το ξέρω. Δέσποινα Αηδώνα ή Αηδωνά. Αηδωνά, δεν την ξέρω. Σοκράτης Δημητριάδης. Δεν το ξέρω. Νίκος Ζεϊμπέκης. Τέταρτος. Αδελφός. Λευτέρης Αρβανίτης. Αδελφός και αυτό. Πέμπτος. Ναι. Αθανάσιος Τζακόπουλος. Έκτος. Ναι. Ιωάννα Κοσμοπούλου, κόρη του Κοσμόπουλου. Έβδομη. Στέφανος Γογάκος. Το ξέρω. Μιχαήλ Κούπκας. Δεν το ξέρω. Δήμητρα Κρητίδου, Πέτρος Σαμαράς, Βαβούσκος Αναστάσιος, Πασχάλης του Ντούρης. Mm-hmm. Χαμηλά ο Πασχάλης. Πόσο? Και Θεοφάνης Ουγκρίν, 10ος ή 11ος, 180 ψήφους. Πόσες έδρες παίρνει όμως ο... Νομίζω 11 συνολικά. Άρα μπαίνει. Ναι, νομίζω ότι εδώ βάζει τους, ναι, εδώ που έχω μπροστά μου, αυτούς μπαίνουν. Ναι. Έμπαινα. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Νέα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δρόσος Τσαβλής, 197. Τσαβλής. Γεώργιος Αβαρλής, 153. Μαρία Καραγιάννη, 146. Στεφανία Τανιμανίδου. Τανιμανίδου. Γιάννης Λιάπης, Ναταλία Βαρσάμι, Παναγιώτης Καρασαβίδης, Δημήτρης Μήτρου, ναι, Ευδοξία Παύλα Εύη Κυρμακίδου, Χρήστος Αντιβαλίδης, Δημήτριος Δαγκλής, Παρασκευή Αναγνώστου, Δήμητρα Καμπουράκη, Αθανάσιος Τσέτης. Γιώργος Σοφανός, Σαλονίκη είναι το μέλλον, Κούδας Γεώργιος, ναι. 630 σταυροί. Μόνο! Τι μόνο, ρε φίλε, πρώτος είναι. Ο Γάκης που είναι πρόεδρος του Ταχιάου έχει 725. Κάτσε, ρε φίλε, η πρώτη του Ζέρβα έχει 197. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν ψήφισε. Ρε, συμιλάμε ότι πρέπει να κάνει 15% πρέπει να είναι. Α. Από σταυρούς. Μόνο. Δεύτερος σταυρούς στους δημοτικούς συμβούλους είναι ο Γιώργος Κούδας. Ναι. 630. Ναι. Ο δεύτερος του Ορφανού έχει 271. Ερωτόκοντος του Ερωτοκάτος. Ο δεύτερος του Ταχιάου πώς έχει. 410. Οχα, μάλιστα. Και ο πρώτος 725. Ποιος είναι ο πρώτος? Βασίλης Γάκης. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα. Στυλιανός Λιακόπουλος. Κωνσταντίνος Ιακώβου, Θεόφιλος Πατέλης, Χριστίνα Αρχοντή, Αθανάσιος Βασιλιάδης, Αλέξανδρος Πιπερόπουλος, Μάκης Τεργίου Παύλα Αρμόδιος, Πιπερόπουλος, Όλγα Καράμπελα, Νικόλαος Παπαγιανόπουλος, Νικόλαος Ζαντίδης, Κατερίνα, ναι, Νοτοπούλου, ναι. Γλυκερία Καλφακάκου πρώτη. Ούτε ξέρω. Ελένη Χρυσίδου. Ούτε ξέρω. Μαρία Γαθαγγελίδου. Ούτε ξέρω. Μαρία Πασχαλίδου. Μαρία Αρβανιτίδου. Δέσμηνα και το Γλίδου, ρε φίλε, μπράβο. Μάλιστα. Γυναίκες. Ναι. Μια γυναίκα μπορεί. Τριαντάφυλλος Τρανός. Δήμητρα Αλεξίου Στυλιάδη. Θέμης Χαρίσης. Σταύρος Μπουφίδης. Αθανάσιος Κόμνης ή Κομνής. Παναγιώτα Αθανασιάδη. Βασιλική Ραφαέλα Βακουφτσή. Ναι, τον κύριο Μπουφίδη. Σπύρος Βούγιας, Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Πρώτος Ανδρέας Κουράκης. Σταθερή αξία. Δεύτερος Αθανάσιος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης. Τρίτος Γεώργιος Δημαρέλος. Τέταρτος Αναστάσιος Τελίδης. 5 Σοφία Στρανίδου, 6 Νίκος Νιφούδης, Κωνσταντίνος Τσιτουρίδης, Βασίλης Διαμαντάκης, Λεμονία Παύλα Μόνικα Ιβαζόγλου. Μόνικα. Αμέ. Θεοδόρα Λιψιστίνου ή Λιψιστίνου, ξέρω εγώ. Λιψιστίνου. Δανάη Καζαντζή, Μαρία Τσιουτάνη. Τσιουτάνη. Τώρα όλοι αυτοί δεν βγαίνουν, απλά εγώ διαβάζω, ναι, τους πρώτους σταυρούς, έτσι. Ποιο είναι το σλόγγαν της παράταξης του Βούγια? Η παράταξη έχει όνομα Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, το λί από το πολύχρωμη με ήττα. Πολύ χρώμη δηλαδή. Είναι δηλαδή πολύ συμπαθητικό. Ναι. Πολύ χρώμη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Ψωμιάδης, Δύναμη Πολιτών. Πρώτος Παναγιώτης Ψωμιάδης, οκ. Okay. Φυσιολογικό. Ναι. Ποιοι. Παίρνει όμως δύο έδρες. Τι άλλο, φίλε. Δεν ξέρω. Παίρνει δύο έδρες. Δεν ξέρω. Παίρνει δύο έδρες. Τι γίνεται. Τάσο! Τι έγινε στις δημοτικές Θεσσαλονίκης, φιλαράκι μου. Τι έγινε στις δημοτικές Θεσσαλονίκης. Έχουμε αποτελέσματα γιατί δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Την άλλη Δευτέρα. Καλά. Άστο, μην το πεις καλύτερα. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τάσο. Όλα καλά, φίλε μου, καλέ. Όλα από έλεγχο. Με Αργιανό δήμαρχο πήρα ντάμπλ στην ιστορία. Πήρες ντάμπλ. Μεργιανό. Μεργιανό πρόεδρο της ΕΠΟ, φίλε. Να τα λες όλα. Μεργιανό δηλώνει, αλλά... Τι δηλώνει. Δηλώνει, αλλά... Φίλε, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά... Δεν, ναι, αυτό είναι, τελείωσε, δεν φεύγει. Ο Μπουτάρης δεν πιάνει Γεργιανός πλέον. Γιατί ρε φίλε. Στο μπάσκετ όταν μεγαλουργείος ο Άρης και τα έχουν ήταν καλά. Άλλο τότε. Άλλο τότε. Άλλο τώρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε αυτούς που έχουν βοηθήσει. Πάνος Βεστοχόκτη, ο κύριος Ιγνάτιος έπαιξε μπάλα πάλι. Ποιος? Ο κύριος Ιγνάτιος πάνω. Δεν υπάρχει ένας άλλος εκεί πέρα. Ο κύριος Ιγνάτιος προσέχει μόνο την Πηλαία και το πανόραμα τους μαρουλάτους. Εμάς τα Βεστοχόκτη μας έχει ξεχάσει και δεν έχει πολύ άδικο. Μπαστούνόβλαχοι είμαστε εκεί πέρα. Δεν έχει πολύ άδικο. Μία άσφαλτο. Τον επιβεβαιώνεις. 100%. Ναι, φίλε. 5 μέτρα άσφαλτο, μία άσφαλτο να πούμε, δεν την έριξε τώρα. Έχουμε εξισκίσει τα αυτοκίνητά μας. Καροτσάκι δεν μπορεί να είναι. Την έριξε τώρα. Τώρα σε έλεγα τι έριξε.
τον κύριο Ιγνάτιο. Την έριξε, άντε, αφού δεν σας το πω, την έριξε. Μάλιστα. Ναι, αλλά σας έκανε σχολεία. Τι έκανε? Σχολεία δεν έκανε. Ναι, θα παραμορφωθούμε από την πολιτική μόρφωση. Τέλος πάντων, καλό είναι, καλό είναι, γιατί ο Δήμος εκεί πέρα πάνω δεν είναι μόνο το πανόραμα που είναι, έτσι, όλοι οι επιφανείς πολίτες και καλά κάνουν. Ούτε η Πηλαία, ναι. Και πρέπει να το προσέχει το πανόραμα και καλά κάνει ο Δήμαρχος και το προσέχει το πανόραμα και την Πηλαία. Έτσι, αλλά υπάρχει και ένας μεστοχώρη, νομίζω είναι και το Φίληρο. Ναι, ναι. Δεν έχω, και ο Χορτιάτης και τα λοιπά. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, εκεί δεν είναι πολίτες. Είναι δηλαδή, τόσο έξαλλος που δεν έχει αγκαλιάσει μόνο το μικρόφωνο. Δεν δηλαδή, είναι πολίτες, δεν είμαι έξαλλος. Απλά λέω, σαν πολίτης, λέω το παραπονό μου. Έτσι, δεν είναι. Είσαι κάτοικος τόσο, πόσο χρόνια μέσα στην Ισπανική? 5, συμπλήρωσε, ναι, 5 στον έκτο. Α, είσαι φρέσκος, φρέσκος. Παλιά που έμενε. Στον έκτο. Νεάπολη. Νεάπολη. Α, Νεάπολη. Νεάπολη, λίγο Ρετζίκι και όσο πάμε ανεβαίνουμε. Το Ρετζίκι είναι Πηλαία Χορτιάτη, όχι? Είναι, πιάνεται. Όχι, όχι. Όχι, Ρετζίκι είναι Νεάπολη. Α, Νεάπολη είναι. Νεάπολη. Για κάποιο λόγο με ρωτήσει, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το Φίδερο είναι Πηλαία Χορτιάτη και το Ρετζίκι είναι Νεάπολη. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Κοίταξε τώρα το Φίλιρο. Κάτσε κάτω να μα πει. Δώστε ένα μικρόφωνο. Το Φίλιρο είναι λίγο μακριά. Δύο ώρε θα λέει ρεφλά. Σάστομα. Άστα να παρξανάσει, θα μπει μετά. Μην αγχώνεσαι. Πανηγυρίζετε εσεί οι Αργιανοί τώρα για το Νταχιάο. Δεν ασχολούμαι κιόλα. Απλά, όπω εξηγούσε ο συνάδελφο νωρίτερα, δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Υπάρχει διαφήμιση. Τόσο αυτό που έγινε με τον Ταχεία του κάνα διαφήμιση. Και ο άνθρωπος... Κοίταξε λίγο τώρα. Διαφωνείς ότι δεν υπάρχει καλή και κακή διαφήμιση? Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απολύτως. Ωραία. Αλλά τι γίνεται, πώς ξέρεις. Άμα δεις και τους Μπουκ, τον Ταχεία τον έδινα ένα 30. Πριν ξεκινήσει η κόντρα με τις σημαίες, με το Σαββίδι, με. Ναι, αλλά έτσι. Τον έβγα outsider τον λέγανε. Όχι. Εγώ σου λέω τώρα, πριν ένα μήνα έδιναν οι Μπουκ ένα 30. Και κατάφερε με όλα όσα έγιναν, που εγώ δεν το κατακρίνω τον άνθρωπο, ναι, έχει, ναι, την άποψή του, έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του, παίρνει θέση. Έχει τη δική του τακτική. Ναι, καλά ξηγείται. Αυτό επέλεξε να κάνει, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Ωραία τα λες. Κατάφερε, το κάνει ντέρμπι όμως. Γιατί οι Μπουκ το δίνανε 2-10 και 2-30 τους υπόλοιπους. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει στο πολιτικό παρασκήνιο, πρέπει να περιμένουμε μία εβδομάδα να δούμε. Έτσι. Πήρε ένα ποσοστό που ψήφισαν, πιστεύω, οι περισσότεροι με κομματικά κριτήρια, ναι, όχι με οπαδικά κριτήρια. Έτσι. Τώρα θα υπάρξουν αυτοί που θα φύγουν από τον 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, ναι, θα υπάρξουν και οι δύο, ναι, καταστάσεις. Δηλαδή θα έχουν και κομματικά κριτήρια και οπαδικά κριτήρια. Κομματικά κριτήρια δεν το συμφέρει άμα δεν βγει η κυρία Νοτοπούλου, που δεν θα βγει η κυρία Νοτοπούλου. Γιατί όχι, δεν νομίζω ο Σιριζέος μετά τις 9,5 μονάδες διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Θεσσαλονικός Σιριζέος. Τώρα θα πάει σε κομμάτι συνεργασιών τώρα, να δούμε τι, ναι, θα γίνει. Μπράβο. Τώρα σίγουρα υπάρχουν Σιριζέοι Αργιανοί που θα ψηφίσουν Ταχεία. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του 13,5%, 13,7% πόσο πήρε η κυρία Νοτοπούλου, εγώ πιστεύω τουλάχιστον το 10% θα πάει όχι στη Νέα Δημοκρατία. Θα φανεί. Αυτό σημαίνει, το όχι στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι θα πάει στην άλλη μεριά. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από τους Σιριζέους της Νοτοπούλου. Πιστεύω, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Δεν είμαι στην πολιτική, είμαι βόδι. Είμαι ζώο. Ναι, δεν νιώθω. Ναι, πες μου κάτι άλλο, ξέρω να σου πω. Αλλά το πιστεύω μπορώ να το καταθέσω. Ναι. Ορφανώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα παιχτεί το οπαδικό κριτήριο που σου λέω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω μισή από τον Ορφανό θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία και μισή θα ψηφίσουν η ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω. Λίγο, τώρα, λίγο, τι θα γίνει του Ψωμιάδη, το Κινάλ, το Μινάλ, το ξέρω εγώ το ένα τ' άλλο. Θα δούμε, παιδιά. Θα φανεί. Αλλά πιστεύω τζάμπα το έκανε ντέρμπι ο Κίτρινος. Ο Κίτρινος. Ναι, θα μπορούσε να το πάει λαού-λαού, να παίξει και λίγο πολιτική, να το γήπεδο, έτσι, να... αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Εντάξει, ο καθένας, ναι. Το δήλωσε και όλα. Λέω, θα συνεχίσω, λέει, να λέω αυτό που πιστεύω. Μπράβο. Αυτό είναι εκτιμητέο, βέβαια, αλλά έχει και το κόστος. Μάλιστα. Ωραία. Πολλά περισσότερα θα ακούσετε μετά τις 10 από τον Τάσο Τράγκη για τον Ζάχο Ντρούλινγκ και εδώ πέρα τα πείτε όλα και για βάρκα. Πώς είναι στο Βάρελα? Έβαλε η γυναίκα του λογικά το χέρι της. Γιατί εγώ αυτό το παπά με τα παιδιά δεν τον τρώω, να ξέρεις. Δεν είναι κανένα. Έπαιξε το ρόλο, αλλά να ξέρεις, τον καθοριστικότερο ρόλο τον έχει παίξει ο Ρουμάνος. Αυτό λέγαμε τον Νίκο πριν, δεν ξέρω να βγει. Τον πήρε τηλέφωνο, τον κολομπάρεψε 1100, μην είναι εδώ πέρα, είσαι το παιδί μου και τέτοιο. Σίγουρα, ρε. Τι? Όχι αυτόν. Τη γυναίκα του? Ούτε. Πήρε ο Ρασμάν τηλέφωνο τα παιδιά. Να μου δώσει λίγο να μιλήσω τον μπαμπά σου. Κατάλαβε, ωραία, ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, θα τα ακούσετε όλα αυτά μετά από τις 10 στην Παρμίτα, η οποία έρχεται εδώ πέρα για να σας συντροφεύσει. Πάντα επαγγελματίας ο Τάσος Τρέχιας έρχεται πρώτος. Ο άλλος πάντα, όχι, βασικά έχει έρθει ο άλλος κάποιες φορές πρώτος, είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει αργήσει ο Ζάχος. Εντάξει. Θα είναι όμως και αυτό σε λίγο μαζί σας. Εμείς σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε σε κανένα δεκάλεπτο.
σε αυτή την έκτακτη εκπομπή που κάνουμε. Θα πας να συνεχίσεις, φίλε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάω να συνεχίσω, ναι. Κι όμως. Είναι, πας, φίλε. Είναι οι δικές οι καταστάσεις μέχρι αυτό. Τι, γενέθλια. Όχι, όχι, όχι. Τι, είσαι, θα πας να γιορτάσεις σε κάνα. Όχι, 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 όχι. Σταυρό του τέτοιου. Ένα ραντεβού με τον Νίκο Ταχιάου έχω. Τώρα στις 10 και κάτι. Να μιλήσουμε λίγο. Εκεί πέρα Νίκο θα μου πει και τα λοιπά. Ναι, Νίκο. Σε βλέπω σε έξαρση εξόδων τον τελευταίο καιρό και είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει για τη συμπεριφορά σου, να ξέρεις. Έξαρση. Ναι, γιατί γενικά δεν είσαι, ρε παιδί μου, είσαι λίγο τέτοιο, πώς το λένε. Τι. Όχι. Τώρα. Σπιτόγατος. Ρε Νίκο, τώρα είμαστε και πιο χαλαρά. Είμαι σπιτόγατος. Αλλά τώρα πανίγει ο καιρός, ανοίγει λίγο και η διάθεσή σου. Το χειμώνα, ναι, δεν πολύ βγαίνω. Και εγώ είμαι και ένας άνθρωπος, ο οποίος, ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα, σπίτι. Γεια σας, δεν είναι, δηλαδή τα. Του παραπάνω, ας πούμε. Εντάξει, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου. Αλλά τώρα εντάξει, κάθονται κάποιες συνθήκες, ρε παιδί μου, και τυχαίνει. Δεν είναι το. Δεν το προγραμματίζω εγώ, με καλούν. Αρχίστε αυτό. Εμένα με καλούν, πάω. Αυτό, ναι, δηλαδή δεν, δεν θα πούμε όχι. Εντάξει, άμα είναι καλή παρέα κιόλας. Αλλά είναι. Άμα δεν βγούμε τώρα, πότε θα βγούμε. Άσε μας, Νίκο, δεν βγούμε τώρα, πότε θα βγούμε τώρα, θυμήθηκες. Άσε τώρα, κάτι άλλο παίζει τώρα. Άσε τώρα. Ρε, άσε τώρα, σε λέω. Τίποτα δεν παίζει. Προηγούμενη φορά δεν βγήκα τελικά. Σε απέτρεψα. Ε? Σε απέτρεψα. Βαρέθηκα να γυρίσω στο κέντρο, γύρισα σπίτι. Ρε Νίκο, λες και μας πήγες, ρε φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή, λες και μας πήγες στο χώρο. Ξέρεις γιατί βαριόμουν, επειδή είχα κάνει ήδη εκείνη τη μέρα το ίδιο δρομολόγιο. Βαριόμουν να πάω μετά. Λέω τώρα. Είσαι συμπέθερος, τέλος. Δεν αλλάζει. Το ήταν 12 και το βράδυ, σπίτι λέω για να είναι. Γεια σας. Είχε και NBA κιόλας, δεν προλάβα να δω πάλι με πυρί. Όχι, είχα δει λίγο βασικά και μετά με πυρί. Κλασικά. Δεν Γιάννης δεν τα κατάφερε, φίλε. Δεν τα κατάφερε. Γιάνναρος. Δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς. Συζητούσαμε με μπασκετική παρέα, τους φίλους μου δηλαδή. Ποιοι θες, με τον Γιάννη Καστρίτη, με τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ο Γιάννης μέχρι στιγμής έχει ανάλογη πορεία με τον Λεμπρόν. Δηλαδή, ο Λεμπρόν έφτασε μέχρι τελικούς περιφέρειας, τελικούς και όλα αυτά στην αρχή. Αλλά δεν. Παίζοντας περίπου σαν το Γιάννη, σε άλλο ρε παιδί μου ρεπερτόριο και όλα αυτά. Ναι. Μόλις έκανε, έφτιαξε το κομμάτι το οποίο ήταν το μεγάλο του μειονέκτημα, το σουτ, πήρε και τίτλους. Ο Γιάννης έχει ακόμα δρόμο για να το κάνει αυτό. Και όταν πιστεύω ότι σε ένα, δύο, και όταν, τρία χρόνια. Και όταν πήγε σε άλλη ομάδα ο Λεμπρόν. Ναι, okay. Μπορεί και ο Γιάννης να χρειαστεί να το κάνει γι' αυτό. Γύρισε βέβαια και με το Cleveland και πήρε μετά. Ναι. Είχε και πέρα ένα διόσκορο βέβαια που την έβρισκε και δεν είχε τον Μπλέτσο. Σε αυτό όμως δεν φταίει ο Μπλέτσο, φίλε. Φταίει ο coach Bud, ο οποίος ήταν κολλημένος εκείνη την ώρα. Όταν το γήπεδο πήρε κατηφορική κατάσταση. Ναι. Θα χρειάζεται και το Καουάι, έτσι. Ο οποίος είναι. Τριπλάρι με τα αριστερό, σουτάρι βάζει. Τριπλάρι με το δεξί, σουτάρι βάζει. Σουτάρι από κοντά, σουτάρι από μακριά. Πηγαίνει στο καλάθι. Ναι. Ο τύπος είναι παιχταράς. Τι να κάνουμε τώρα. Και επίσης δεν νιώθει. Πιάνει, έχει κρύο αίμα αυτός, ναι. Ναι. Τι. Είναι ανέκφραστος γενικότερα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν επηρεάζεται από καταστάσεις. Απλά το μόνο, ο μπράβος του Ράπτορ, ωραία ομάδα και απλά το μόνο το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι σιχαμερός ο Ντρέικ. Ναι. Είναι ένα σκουπίδι, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με Ντρέιμον Γκριν. Αυτό είναι η ελπίδα μου, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο θα πάει τον ομίσεν σε κάποια φάση. Θα χάρισει, όχι, όχι. Ναι, άμα δηλαδή φύγει για να μάθει, ξέρω εγώ, το Ρόντο πάει να το πάρει, πιστεύω θα πάει ο Ντρέιμον Γκριν πάνω, θα πατήσει πάνω και θα, και θα χαρούμε όλοι. 100%. Μπορεί να τιμωρηθεί αυτό. Ωραία, αλλά τέλος πάντων. 100%. Δεν ξέρω όμως σχέσεις έχουν. Νομίζω ότι έχουν καλές. Κακό αυτό. Με κάποιο θα τσαντήσει. Δεν γίνεται. Κάποιο θα κνευριστεί από εκεί. Ναι. Κάποιο θα είναι ο Τόμσον, θα είναι ο Ντουράντ. Όχι, ρε, αυτοί δεν νιώθουν. Ο Γκριν είναι που έχει λίγο θέματα. Ναι. Ξέρεις, λίγο ψυχραιμίας και όλα αυτά. Ποιο πιστεύει ότι θα το πάρει τώρα. Έτσι που είναι καλύτερη άδεια, φίλε. Τώρα, είναι καλύτερη. Ναι. Είναι καλύτερη. Okay. Ο Καουάι είναι πάρα πολύ καλό. Παχταράς. Αλλά ένα λουλούδι δεν φέρει την άνοιξη. Αυτά είναι γνωστά. Πρέπει να κάνουν υπέρμαση. Οι άλλοι είναι καλύτεροι. Καλό είναι το Ρόντο γενικά. Εντάξει. Αν υπήρχε Λεμπρόν από εκείνη την πλευρά, δεν νομίζω ότι το Ρόντο θα πήγαινε πάλι τελικό. Okay. Έχει αλλάξει τη ισορροπία στην Ανατολή. 100%. Αλλά οι άλλοι είναι ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Διαβάζα ένα σχόλιο ενός σήμερα. Δεν έχουν κάποιο να του χτυπήσει. Χιουμοριστικό σχόλιο λέει: η ομάδα λέει από τον Καναδά και δεν έχει μέσα ένα Καναδό, λιντροπή. Ναι, ρε φίλε. Έχει Καναδό προπονητή όμως νομίζω. Μπορεί ναι, και όχι. Ναι. Έτσι νομίζω. Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Ναι, έχει λέει ότι ένα Καναδό λέει παίχνει την τροπή. Λοιπόν. Αυτά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα. Έτσι λες εσύ, ε. Αυτό το εξτραδάκι που κάναμε σήμερα. Γιατί νομίζετε. Εγώ θα πω κάτι για τις εκλογές του Δήμου Θεσσαλονίκης και όπως θα το καταλάβει, θα καταλάβει. Ναι. Ωραία. Η εκπεφρασμένη άποψή μου, με αφορμή και τις εκλογές και γενικότερα, είναι ότι η Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η δική μου άποψη, μπορεί να είναι λάθος. Εντάξει.
Μπορεί κάποιο άλλο να βγει και να μου πει ότι λες. Πες τη λέξη Νίκο, δεν μπορώ να την πω. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό που λες. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη γενικά είναι το κέντρο της. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όταν λέω γενικά, εννοώ σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, εμπορικά, πολιτιστικά, παραδοσιακά, πιστεύω ότι είναι το κέντρο της. Ναι. Εγώ. Το κέντρο της ορίζεται στα δικά μου τα μάτια από τη Χάνθ. Μέχρι το λιμάνι. Μέχρι το λιμάνι περίπου. Ναι. Ωραία. Και φτάνει από πάνω. Να, μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Ναι, μαζί σου. Αυτό το πράγμα βάζω. Στα το όρια, στα σύνορα με την Ανοπόλη δηλαδή. Ναι. Ναι. Ωραία. Πιο κάτω. Αγίου Δημητρίου σου λέω και αυτό και πάλι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Το κέντρο λοιπόν ορίζει αυτή την πόλη. Για όποιον θέλει να το σκεφτεί, καλό είναι να το σκεφτεί. Ναι. Εντάξει. Και δεν λέω αυτοί οι οποίοι μένανε σαν στο χώρι καλή ώρα και κατέβηκαν στο κέντρο, που εγώ δεν είμαι στο κέντρο. Τους βέρους, το λέει, τους βέρους. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλώσει εκεί, ναι. Και προφανώς έχοντας μεγαλώσει εκεί έχουν και ένα άλλο στάτους, κυρίως οικονομικό και όλα τα άλλα. Εντάξει. Καλό είναι λοιπόν να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Τους βέρους κεντρώους. Έτσι. Ναι. Όλοι ας το καταλάβουν. Αν το καταλάβουν, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν βλέπω βέβαια να υπάρχει κάποιο που το πει. Εντάξει. Και ακόμα και να του το πει η άποψη θα είναι άλλη. Ωραία. Καλό είναι λοιπόν, εγώ το λέω εδώ πέρα, μπορεί κάποιο να το ακούει και να πει ότι ρε εσύ, αυτό κάτι λέει, μπορεί να έχει δίκιο. Ένα στο ραδιόφωνο το έλεγε σήμερα, μπορεί να έχει άδικο. Εντάξει. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να είμαι λάθος. Τα αποτελέσματα γενικότερα δεν επιβεβαιώνουν την άποψή μου συνήθως σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όποιο θέλει τα παίρνει και καταλαβαίνει τι θέλει. Έτσι. Και επίσης είναι τέτοια η κατάσταση πλέον, το οποίο αυτό όντως δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει και πολλοί, η οποία όταν κάποιος πηγαίνει με κάποιον, αμέσως όλοι οι άλλοι πάνε απέναντι πλέον. Γιατί ο ένας έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά όλοι οι άλλοι αμέσως συσπυρώνονται σε καταστάσεις όταν είναι αυτός κάπου μπλεγμένος. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό το καταλάβουν αρκετοί σε αυτή την πόλη. Έτσι λέω. Μπίλη, για κόψε λίγο. Πόσο να κρατηθώ, πόσο να κρατηθώ, ρε αδερφέ, τι να κάνω. Δεν το προλάβαμε. Δεν το προλάβαμε. Εντάξει, άλλο με την μπουκιά στο στόμα, δηλαδή κρύβει τι να κάνει, αυτό από την πηγή. Σωστό γι' αυτό. Κλείνουμε δηλαδή, αυτό ήτανε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, αποχωρούμε κι εμείς. Θα έρθουμε και αύριο. Τώρα αύριο πρέπει να έχουμε ρεπό κανονικά. Αύριο 10-12 να κάνει ο κόλλος με τον Γιαννούλη. Έτσι δεν πάει. Καλύψαμε εμείς αυτούς σήμερα, θα μας καλύψουν εμάς αύριο. Έχουμε και τελικό Europa League Τετάρτη. Ψωμάκι καλό. Θα ασχοληθούμε με αυτό. 10 ώρα νομίζω κιόλας. Νομίζω και 10 η ώρα. Τότε το δείχνει και έτρε, φίλε. Πότε. Η ΕΡΤ. Ναι, είδα διαφήμιση σήμερα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Δεν το δείχνει με τέτοιο, με χρονοκαθυστέρηση. 10 η ώρα δεν είναι. 10 η ώρα, ναι. Μάλιστα, okay. Αυτά από εμάς, ήρθαμε κάναμε το ξαναδεί. Αποχωρούμε, καλοί φίλοι. 200 ευρώ πήγαμε ο καθένας για την εκπομπή, να ξέρουμε. Βεβαίως. Αποχωρούμε λοιπόν. Τα λέμε αύριο στις 10. Να είστε καλά.